Θέατρο της Τετάρτης. Θα ακούσετε το έργο «Ο Φεγγαροπαρμένος» του Μαρσέλα Σαρτ σε μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή Ιουλία Σιατρίδη. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Χρήστος Δοξαράς, Τζεφ. Ματίνα Καρά, Λουίζα. Κώστας Δουλγεράκης, Κλοτέρ. Ελένη Ανουσάκη, Μαρσελίν. Γιώργος Διογλερής, Ρισάρ. Μουσική επιμέλεια Αρίστης Γεωργοπούλου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μιλιώνη. Λουίζα, τι είναι αυτό? Το λικέρ, το πορτό, κύριε. Όχι, Λουίζα, όχι επάνω στο τραπέζι. Άσο το που φέρε με δύο ποτηράκια έτοιμα. Μα όχι και έτσι επάνω στο τραπέζι. Σαν να θέλω να την αναγκάσω να πιει. Μάλιστα, κύριε. Και τα έπιπλα. Τι τα γυάλισε τόσο πολύ, Λουίζα, για να νομίζει πως είμαι καλός νοικοκύρης. Με συμπαθάτε, κύριε. Α, Λουίζα, δεν υποφέρεσαι και αυτά τα μαξιλάρια στο διβάνι. Πώς τα ράβιασες έτσι, ρα, σαν να περιμένουν. Δεν είναι σωστό, Λουίζα. Νόμιζα πως έτσι έπρεπε, κύριε. Λουλούδια. Ποιος σου είπε να βάλεις τα λουλούδια στο βάζο? Αχ, Λουίζα, σε αυτές τις περιστάσεις οι γυναίκες προτιμούν τα αρώματα. Να, έτσι, να, με το βαπορίζατέρ φωδιάζει πολύ καλύτερα το δωμάτιο. Και τώρα, ας ρίξουμε μια τελευταία ματιά στον καθρέφτη. Κοίταξε τι έχει που την έχω. Ορίστε, το βλέπεις? Τι να βλέπω, κύριε, το σφύρι που έχω στη μύτη μου. Α, ναι, βέβαια. Μόλις που φαίνεται. Μόλις. Εγώ άλλο δεν βλέπω από αυτό. Πω, τι έπαθα. Τώρα που ξέρω πως έχω στη μύτη αυτό το σφυρί, θα τα χάσω. Θα μπερδέψω τα λόγια μου. Θα με πάρει για βλάκα. Μην το ξύνετε, κύριε. Αφού με τρώει. Βάλτε του λίγη κρέμα. Δεν βάζω τίποτα. Άφησε με, Λουίζα. Αχ, τι νευρικός που είναι ο κύριος. 6 χρόνια έχω στο σπίτι σας και ποτέ δεν σας είδα τόσο νευρικό. Γιατί αυτή η γυναίκα. Αχ, αυτή η γυναίκα, Λουίζα, είναι η γυναίκα της ζωής μου. Εξάλλου, μπορεί να γίνει και η μέλουσα κυρία σου, ε. Σκέφτεται ο κύριος να παντρευτεί. Αν το θέλει, και βέβαια. Και θα κάνετε την πρότασή σας σήμερα κιόλα. Ναι, δηλαδή, αν τα καταφέρω. Είναι χειρά. Όχι. Χωρισμένη. Όχι. Είναι κοπέλα. Όχι. Είναι φιλενάδα κάποιου φίλου μου. Αυτό όχι, κύριε. Δεν κάνει. Αφού δεν τον αγαπάει πια. Λουίζα, αυτή είναι. Πάω να ανοίξω. Όχι. Μου είπε να σου πω να βγεις. Μη σε δει. Άντε, Λουίζα, φύγε, Λουίζα. Πήγαινε όπου θέλει. Τουλάχιστον για μια ώρα. Θέλει να είμαστε μόνοι. Άντε, φύγε, Λουίζα. Θα πάω στο σινεμά. Με συγχωρείτε, άργησα λίγο. Παρακαλώ. Λέω πως άργησα λίγο. Με συγχωρείτε. Είχα κάτι φίλους εδώ στην γειτονιά και με την ευκαιρία πήγα να τους δω μια ματιά. Όμορφα τα φτιάξα. Πολύ ωραία πολυκατοικία. Και ο χειρολόγος φαίνεται καλός άνθρωπος.
Με συγχωρείτε, μήπως κάνετε λάθος το διαμέρισμα, κύριε. Διόλου, διόλου, είμαστε ίδιες ακόμα, πάντα η ίδια πάντα. Συγχωρείτε, με ποιον έχω την τιμή? Αν βέβαια, εσείς δεν βλέπετε πάρα μόνο τα καλά της. Σας παρακαλώ, κύριε, ποιος είσαστε? Είμαι ο αδελφός της, ο αδελφός της Μαρσελίνη. Α, χαίρο πολύ. Ο πραγματικός αδελφός της, γιατί είχε και κάποιον άλλο δίθεν αδελφό, ένα ζώο που δεν ήμουν εγώ. Α, έτσι. Μήπως θα μπορούσαμε να ανοίξουμε λίγο το παράθυρο, μυρίζει άσχημα εδώ. Μπα, σας μυρίζει. Ναι, είναι άρωμα, κύριε, άρωμα. Αρωμάτισα λίγο το δωμάτιο. Μα νόμιζα ότι είσαστε ανθοπόλης. Όχι ανθοπόλης, ανθοκόμος, καλλιτέχνης, αν θέλω. Τότε γιατί δεν μεταχειρίζεστε τα προϊόντα σας? Φυσικά δεν είμαι εχθρός των αρωμάτων. Και όπως έλεγε ο φίλος μου στο Σεν, ξέρετε, αυτός που έγραψε το τραγούδι είναι γιατί σ' αγαπώ και μ' αγαπάς παρόλα αυτά. Κάπου 10 παρόμοια στιχάκια είναι, πολύ όμορφο. Αγαπώ πολύ τα τραγούδια. Ακούστε. Μπα, τι έχετε στη μύτη σας? Ασπιρή είναι. Κακός μπελάς αυτά τα σπιρή. Ιδίως οι καλόγεροι. Ο φίλος μου ο Σωσένη γενέθλια στα οφίστια. Ο κακομύρης στην τράπεζα. Έτσι, δεν μπορούσε να καθίσει. Εγώ μπορώ να καθίσω? Ναι, βέβαια, σας παρακαλώ. Αλήθεια, μου είστε πολύ συμπαθητικός. Καλωσύνη. Αμπα, τίποτα. Όπως το σκέφτομαι, το λέω. Λοιπόν, με συγχωρείτε, να σας κάνω μια ερώτηση. Να την κάνετε. Τρελαίνομαι για ερωτήσεις. Θα μου υποσχεθείτε πως θα απαντήσετε? Τρελαίνομαι να απαντώ. Απαντώ και όταν δεν με ρωτούν. Θα έρθει? Η Μαρσελίνη. Ναι. Άκου ερώτηση, αυτό λέω πως την περιμένω. Δηλαδή δεν σας έστειλε στη θέση της? Όχι. Δεν σας έδωσε καμιά παραγγελία για μένα? Όχι. Σας είπε αυτή να έρθετε? Ακούτε εδώ, τρελαίνομαι να απαντώ, αλλά όχι στην ίδια ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω. Τι ώρα σας είπε να έρθετε? Μου είπε να έρθεις νωρίς. Όσο πιο νωρίς μπορείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας είπε να έρθετε. Για τώρα που θα έρθει να τη ρωτήσουμε. Ναι, βέβαια. Είσαστε μουσικός? Όχι. Κρίμα. Γιατί? Πάντα είναι κρίμα να μην είναι κανείς μουσικός. Ναι, βέβαια. Δεν θα έχετε ούτε πιάνο, ε? Δεν είμαι μουσικός, αλλά έχω πιάνο. Α, θαύμα, θαύμα, πού είναι? Στο διπλανό δωμάτιο. Επιτρέπετε, ώσπου να έρθει η αδερφή μου, θέλω να δοκιμάσω κάτι. Α, είσαστε πιανίστας? Όχι, όχι, όχι. Οι πιανίστες είναι οι ερμηνευτές μου. Εγώ είμαι συνθέτης. Αχά. Τραλαλα, τραλαλα, τραλαρα, λαλαλο, λαλαλο. Το ξέρετε? Λυπάμαι, όχι. Η αλήθεια είναι πως τραγουδάω φάλσα. Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε το σκοπό. Α, και αυτό δεν σας ενοχλεί στο επαγγελμά σας? Α, τραγουδάω φάλσα, αλλά ακούω σωστά. Α, μάλιστα. Είναι, βλέπετε, απαραίτητο έστω και φάλσα να τραγουδάω για τις συνθέσεις μου. Μα τι συνθέτεις? Είμαι ειδικός στα βάλς. Τρελαίνομαι για τους τρεις χρόνους. Τα μιλάω, βλέπετε, περισσότερο στην καρδιά παρά στο αυτή. Γι' αυτό έχω και τόση επιτυχία. Γιατί όλος ο κόσμος έχει καρδιά και όλος ο κόσμος δεν έχει αυτή. Να σας παίξω το τελευταίο μου βάλς. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι καλό το πιάνο. Όσο γι' αυτό τι να σας πω. Ποιος είναι ο τίτλος του βάλς? Δεν είναι δικός μου. Αχα. Τι κάνει, γιατί δεν έρχεται? Στην οργή είπε στον αδελφό της να έρθει. Ωραία, ωραία! Το ξέρατε? Όχι, καθόλου. Δεν είσαστε μουσικός. Οπωσδήποτε δεν είσαστε. Με συγχωρείτε, ναι. Η αδελφή σας σας μίλησε για μένα? Ναι. Μου είπε, θα σου γνωρίσω ένα γοητευτικό παιδί. Πάντως δεν είπε ψέματα. Ορίστε. Λέω, δεν είπε ψέματα, είσαστε γοητευτικός. Μου είπε, θα πάρουμε πορτό. Ναι, δεν είπε ψέματα ούτε σε αυτό. Θα με θεωρήσετε ανεδία, δηλαδή ψάω. Ω, μα τι λέτε, αλίμονο. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Εσείς δεν πίνετε? Όχι, θα περιμένω τη μαστελία. Όπως θέλετε. Λίγο ακόμα. Και βέβαια. Καλό είναι. Πόσο το πληρώνετε? Γιατί ξέρω ένα μαγαζί που έχει θαυμάσια ποτά. Θα σας δώσω τη διεύθυνση. Θα πείτε ότι πάτε εκ μέρους μου. Ευχαριστώ. Και ό,τι άλλο χρειάζεστε, χαλιά, πικά, πέσες, παλιφρόνες, παλιά κάδρα, θερμάστρες ή αυτοκίνητα δεύτερο χέρι, ξέρω εγώ σπουδαίες ευκαιρίες. Και μην φανταστείτε πως παίρνω προμήθειες. Ναι, έτσι το κάνω για να εξυπηρετήσω τους φίλους. Εποφελούμε από τις σχέσεις. Α, έχετε πολλές σχέσεις. Έχω. Ξέρω και έναν ανθοπόλη. Μα αυτό δεν θα σας ενδιαφέρει. Όχι. Εξάλλου τώρα θα δίνω τη δική σας διεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι. Εγώ είμαι. Εσύ? Γεια σου, αδελφέ. Έχεις ώρα που ήρθες? Κάντε ταρτάκι. Πάντα αργοπορημένος. Λοιπόν, γρήγορα μια πολυθρόνα. Ανέβηκα τρέχοντας στις σκάλες και λαχάνιασα. Βιαζόσαστε να φτάσετε? Όχι. Αλλά είναι φρικτή η σκάλα, σας θλιβερή. Αντίθετα, εδώ το σπιτάκι σας είναι πολύ συμβασιτικό. Αχάκι, εγώ δεν σας το είπα. Α, τι ωραία πορσελάνη, θαύμα, μπιμπελό. Τα αγόρασα χθες. Μπα, χθες. Μπα και αγοράσατε και τα έπιπλα χθες. Όμορφα. Χαρούμενα είναι εδώ. Δίπλα τι είναι? Το γραφείο μου, η βιβλιοθήκη μου. Και εδώ? Και εδώ το ίδιο.
Πόσα δωμάτια έχετε ακόμα? Μα την καμαρά μου, το μπάνιο, την κουζίνα. Ναι, αλλά το πιάτο του δεν αξίζει φράγκο. Και πώς βρισκόστε σπίτι τέτοια ώρα? Το μαγαζί σας τι γίνεται? Έχω αφήσει την πολίτρια. Από τις 5 και έπειτα έρχονται μόνο όσοι είναι καλεσμένοι για δείπνο. Έχει νέστον το δέσμο. Δεν χρειάζομαι εγώ. Λίγο πορτό. Ένα δαχτυλάκι. Ωραία, τότε ένα δικό μου δάχτυλο. Γιατί το δικό σας θα είναι τόσο λίγο. Κάτι δόστιμο. Αηδίες. Άλλη μια τέτοια στα χλαμάρα και έφυγα. Συγγνώμη. Τρελαίνομαι για πορτό. Έβαλε και πιες. Ξέρεις τι με ρώτησε πρωτύτερα? Όχι. Μην πείτε πως αυτό πιστεύει. Με ρώτησε αν θα ερχόσουν. Ή πως λέει με είχες στείλει εδώ αντί για σένα. Τζεφ. Σας είχα πει πως θα έρθω και ήρθα. Με αυτόν μαζί. Α, δεν είναι ωραίο αυτό που λέτε. Τι λέει? Εσύ να μην ανακατεύεσαι εκεί που δεν σας παίρνουν. Καλά, εντάξει. Με κατηγορείτε πως λέω ανοησίες. Πως θέλετε να μιλήσω μπροστά του? Θα είσαστε λιγότερο κουτός αν έφευγε. Ελπίζω. Όχι, θα τον έχω εδώ. Στην παραμικρή ανοησία ή στην παραμικρή ανέβεια και τον φωνάζω. Όπως θέλετε. Για να δούμε λοιπόν. Δεν σε χρειάζομαι πια. Άντε φεύγα. Μάλιστα, να φύγω. Τι στέκεσαι? Σου είπα πως μπορείς να φύγεις. Δεν σε χρειάζομαι πια. Εντάξει. Ακούω Κλοτέρ, σου είπα να φύγεις. Με σκότσες. Μου είχες πει να έρθω, ναι ή όχι? Λοιπόν, άμα θέλεις να βρεις το παιδό, δεν είναι ανάγκη να μου λες κάθε λίγο πως πρέπει να φύγω. Στο τέλος θα το θεωρήσει ύποπτο. Σου είπα να φύγεις. Σήμερα το πρωί μου είπες θα μείνεις ακόμα και να σου πω να φύγεις. Μένω λοιπόν. Και τώρα σου το λέω για τελευταία φορά. Να φύγεις. Θα πάω πού? Στο διπλάνο δωμάτιο. Ο Τζεφ θέλει κάτι να μου πει. Ιδιαιτέρως. Μα το πιάρο του δεν αξίζει τίποτα. Μην πέσεις, διάβασε. Με πιάνει πονοκέφαλος άμα διαβάζω. Θυμίσου. Και με αυτό με πιάνει πονοκέφαλος. Δούλεψε. Σου λέω πως με πιάνει πονοκέφαλος. Τέλος πάντων, φύγε. Εντάξει, πάρε και την ποτήλια. Καλά. Πάω να ονειρευτώ. Γιατί του είπατε να έρθει? Τ' αδελφό. Δεν το καταλαβαίνεις? Όχι. Τα ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, του είπα να έρθει γιατί φοβόμουν τον εαυτό μου. Βέβαια, θα έπρεπε να το καταλάβω. Ναι, αλλά συνήλθα. Α, όχι ακόμα, όχι τόσο γρήγορα. Το ξέρω, πως πάντα μαζί μου συνέρχεσαι την τελευταία στιγμή. Μα τώρα μόλις ήρθες. Α, ναι. Πρέπει να με συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από γυναικεία κόλπα. Ευχαριστώ. Ξέρω ωστόσο πως λες το αντίθετο από αυτό που σκέφτεσαι και ότι δεν κάνεις ούτε αυτό που σκέφτεσαι ούτε αυτό που λες. Ξέρω πως όταν είσαι εγωιτευτική, τότε γίνεσαι κακιά. Αλλά να. Πρέπει όλα να μου τα εξηγήσεις. Έτσι λοιπόν, φοβόσουμε τον εαυτό σου. Τι ευτυχία, φοβόσουμε τον εαυτό σου. Ο πόσο τυχερός είναι. Κακός φοβόμουν. Κακός. Ούτε καν συγκινήθηκε. Δεν περίμενες εσύ αυτή την ώρα 15 ολόκληρες μέρες? Και να σου πω την αλήθεια, όχι. Κι όμως, ήταν μια στιγμή που είχες νομίσει πως μ' αγαπούσες τόσο ώστε να μην τολμήσεις να έρθεις μοναχή σου εδώ, ε? Είναι δυνατόν αυτό? Είναι. Κι όμως, ξέρω ότι μου έχεις εμπιστοσύνη, άρα δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Μάλλον. Μην μιλάς. Μην λες τίποτα. Θα είμαι ευτυχισμένος τουλάχιστον για 3 μήνες αν δεν μου πεις κακίες. Δεν είσαι απαιτητικός. Γιατί σ' αγαπώ τόσο πολύ. Φοβάμαι μην τα χάσω όλα αν γίνω απαιτητικός. Καημένο παιδί. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Ρισάρς σε λέει τσαγκαρό παραμένο. Καλά, δεν είναι ο μόνος. Από το σχολείο όλοι οι φίλοι μου έτσι με λένε. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους τους. Ναι, βέβαια. Πώς είναι δυνατόν να κάθομαι έτσι και να μην σου μιλώ εγώ. Εγώ που εδώ και 15 μέρες προσπαθώ να βρω λόγια για να σου πω τόσα πράγματα. Τόσα που φοβάμαι πως δεν θα έχω τον καιρό να σου τα πω. Λέγε. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως είσαι ακόμα ερωτευμένη με το Ρισάρ? Άκου εκεί. Για το Ρισάρ θα μιλάμε τώρα? Θα ήθελα τόσο πολύ να μάθω. Ξέρεις πως αγαπάω αυτό το παιδί σαν τρελή. Έχει την απέτηση να σε αγαπήσω. Και έρχεσαι και μου μιλάς για εκείνον. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω πως δεν είναι σωστό, αλλά θα ήθελα να ξέρω. Είσαι πολύ βλάκα. Εντάξει, μια που έκανα τη βλακή, απάντησε μου. Μάλιστα, ναι. Αγαπάω το Ρισάρ. Θα τον αγαπάω οπωσδήποτε πάντα. Άδικα θα με αγαπήσει εσύ. Α, έτσι. Ξέχασέ με καλύτερα. Και τώρα τι να απαντήσω εγώ? Α, ό,τι θέλει. Όχι, πες μου εσύ. Εγώ σου το είπα κιόλας. Αγαπάω το Ρισάρ. Μπήκες, ευχαριστήθηκες τώρα? Όχι, δεν ευχαριστήθηκα. Τόσο χειρότερο για σένα. Δεν κάνουν οι άνθρωποι τέτοιες ερωτήσεις. Μαρσελίν. Για δες τα αλήθεια λοιπόν. Ναι, Μαρσελίν. Λοιπόν, αυτό που θα κάνεις για να συγχωρήσω είναι
να με κοιτάζεις έτσι λυπημένα. Με το βλέμμα σου, του Χριστού σκύλι, με αυτό το απελπισμένο ήχος. Όπως συνήθως. Όπως όταν μου λες πως δεν θα σε αγαπήσω ποτέ. Το θέλεις. Εξάλλου, αυτό είναι το βλέμμα που πρέπει να έχεις ύστερα από αυτά που σου είπα. Δηλαδή, έτσι. Όχι. Ξέρω γιατί δεν ήταν το βλέμμα μου αυτό που έπρεπε. Γιατί έτσι απότομα που σε κοίταξα, ένιωσα πως θα μ' αγαπήσεις. Αλήθεια. Συλλογαριέμαι εκεί πέρα. Αχ, 5 λεπτά να χαρείς. Άφησε μας 5 λεπτά ακόμα, σε παρακαλώ. 5 λεπτά, πάει καλά. Όχι περισσότερο. 5. Και τα άλλα. Τα άλλα που είχες να μου πεις. Έλαβες το γράμμα μου. Σου είχα πει να μην μου γράφεις. Αν το έπιανε οριστάρ. Θα τα έβαζε μαζί μου. Δεν μπορούσε να περιμένει 2 μέρες. Αφού ήξερε πως θα ερχόμουν σήμερα. Δεν θέλω να σου γράψω τόσα πράγματα που δεν τολμώ να σου πω. Και τι άσχημα που γράφεις. Ορίστε να, εδώ. Αυτή τη λέξη αδύνατο να τη βγάλω. Πια, για να δω. Εδώ. Αγάπη. Πάντα στο νόημα το πιασα. Και. Αρσελή, νιώθεις για μένα. Δηλαδή, αυτή τη λέξη που δεν έβγαζες, ε. Να, λέω. Αν μου έγραφες, θα υπήρχε καμιά λέξη που να μην μπορούσα να τη διαβάσω. Δηλαδή. Δηλαδή, θέλω να πω, μ' αγαπάς. Μα δεν νιώθεις πως δεν θέλω να καταλάβω. Τι το θέλεις στο γράμμα. Στο κάτω-κάτω άλλο μου έστελνες, λουλούδια. Ασφαλώς θα ξέρεις τη γλώσσα των Ανθέων, εσύ. Ναι, τη γλώσσα αυτή την έχω μεταχειριστεί τόσο για τους άλλους. Και έπειτα με τα λουλούδια που υπάρχουν αυτή την εποχή, η ανθουδές μου θα μοιάζε περισσότερο με κοροϊδία. Καλά, δεν επιμένω. Και έπειτα, αν ήξερες, Μαρσελίν, τι θα κάνω για σένα. Θα κάνεις. Ακόμα δεν το έχω εντελώς πετύχει. Έλα, πες το. Λοιπόν, θα βρω ένα καινούργιο λουλούδι. Και αυτό δεν θα μιλάει παρά μονάχα για σένα. Θα ανακαλύψεις εσύ ένα καινούργιο λουλούδι. Αχ, είναι τόσο πολύ δύσκολο. Αλλά τότε δεν θα ήμουν ο πρώτος ανθοκόμος του Παρισιού. Και δεν πρόκειται να χαλάσω κάποιο λουλούδι που υπάρχει. Όχι, θα κατασκευάσω, θα φτιάξω λουλούδι, καταλαβαίνεις. Άλλοι αρκούνται να αλλάξουν το χρώμα. Εγώ θα δημιουργήσω ένα άνθρωπο για σένα. Ξέρω κιόλας το όνομά του. Μαρσελίνε. Όχι, υπάρχει πολλή υγεία στο όνομά του, πολλή αυταρχικότητα. Αν δεν του βάλεις το όνομά μου, τότε δεν αξίζει τον κόπο. Κι όμως θα είναι το όνομά σου. Αυτό που σου δίνω εγώ όταν δεν είσαι εδώ. Ποιο? Λίλη. Πολύ κοινό. Μήπως σε φωνάζει κανένας άλλος Λίλη? Όχι, κανένα. Τότε πάει καλά. Μα δεν είναι θέα όνομα λουλουδιού, Λίλη. Μα ναι, Λίλη. Θα έλεγε κανείς πως είναι η αρχή κάποιου τραγουδιού του αδελφού μου. Με κάνει πολύ περήφανο να ξέρω πως το λουλούδι μου είναι η αρχή κάποιου τραγουδιού. Και πότε θα το έχεις ανακαλύψει? Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δεν θέλω να το φτιάξω συνδυάζοντας 2 άλλα άνθη. Θέλω να είναι αγνό. Να μην μοιάζει με κανένα. Μα το Θεό. Θα τα καταφέρω, θα δεις, θα τα καταφέρω. Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Θα ήθελα να σε κάνω να νιώθεις θαυμασμό. Αυτό δεν θα το θαύμαζες? Ναι, βέβαια. Αλλά θα πρέπει να το πεις, Μαρσελίν. Και από τα τολίδι είναι η αγγλική ονομασία του κρίνου. Όχι, Μαρσελίν, όχι. Τέλος πάντων, βρες το εσύ και βλέπω. Θα είναι όμορφο. Το βλέπω κιόλας. Μαύρο. Κατάμαυρο με σταχτιές από χρώστης. Κατάμαυρο. Σαν βελούδο. Πάει καλά, κατάμαυρο. Θέλω να είναι και βαρύ. Α, ναι, οπωσδήποτε. Και να μην μυρίζει καθόλου, ε. Καθόλου. Αχ, είναι πολύ ωραίο, Τζεφ. Τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ. Θα πετύχεις αν μ' αγαπάς. Θα πετύχω. Αν πετύχεις τότε. Τότε. Τίποτα. Τίποτα, δεν είμαι στα καλά μου. Και τώρα, τι θα κάνουμε? Ό,τι θέλεις. Α, ό,τι θέλω, όχι. Δεν καταλαβαίνω, γιατί μου είπες όχι, ό,τι θέλω. Αυτό όχι, δα. Μα τι διάβολο θέλεις να κάνεις? Αχ, τι ευτυχία για μένα που ποτέ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Έτσι συνέρχομαι. Συνέρχεσαι. Και βέβαια. Κρίμα. Τότε, αφού δεν θέλεις να κάνεις αυτό που θέλεις, θα δεχόσουν ίσως να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Μπορεί. Μου λέτε καλύτερα σε ποιο ρεστοράν θα πάτε να σας βρω εκεί. Πήγαινε μέσα αμέσως. Μα δεν αντέχω άλλο, σκυλοβαριέμαι. Πήγαινε μέσα και μην παρουσιαστείς αν δεν σε φωνάξω. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου είπες να έρθω. Άμα πια. Λοιπόν, τι θέλεις? Ένα. Είναι τόσο κουτό. Σίγουρα θα με κοροϊδέψεις. Όχι πια τώρα, σίγουρα όχι. Κοίτα να δεις, Μαρσελίν, κάθε φορά που μου συνέβη και κάτι σπουδαίο στη ζωή, πάντα κάποιο σκοπό άκουγα. Ένα πιάνο ή κάποιο τραγουδιστή. Να, με την ημέρα που πέθανε ο πατέρας μου, ας πούμε, άκουσα πάλι αυτό το σκοπό. Πάντα τον ίδιο. Παράξενη σύμπτωση, ε. Όμως επειδή είμαι προληπτικός, θέλω και σήμερα να ακούσω αυτό το σκοπό. Τον έχω εδώ, στο δίσκο.
αν σου κάνει και εσύ. Τότε να έρθω κι εγώ. Φεύγα. Μα τότε γιατί με κουβαλιάς εδώ πέρα, γιατί να πάρει ευχή. Δώσε μου το χέρι σου, Τζε. Ποιος να είναι, δεν καταλαβαίνω ποιος μπορεί να είναι αυτή τη φορά. Μπορεί να είναι ο Ρισάρ. Και γιατί να είναι ο Ρισάρ. Δεν έρθει καμιά φορά να σε δει. Έρχεται. Να ανοίξω. Άνοιξε, δεν κάνουμε και τίποτα κακό. Μια ώρα για την ανοίξη. Εδώ είναι αυτή. Μα, δηλαδή... Εδώ είμαι, αγάπη μου. Να σε λοιπόν. Ρισάρ, καλέ μου. Για σε με να σε κοιτάξω. Ορίστε, κοίτα. Και εσύ, για κοίταξε με. Δεν παρατηρείς τίποτα. Όχι, αγαπημένα μου, Ρισάρ. Μην με πλησιάζεις. Μα τι σε έπιασε, Ρισάρ. Αντιπαράτα με εσύ. Α, για να σου πω, μου κάνεις εντύπωση. Είπα, φτάνει, αρκεί. Και εσύ, εσένα που σε γυρεύω εδώ και δύο ώρες. Τυχερή στάθηκες που δεν σε βρήκα πιο πριν. Έτσι κάπω συνήθω. Μα δεν καταλαβαίνω, Ρισά. Δεν καταλαβαίνει, oh. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, Άκου, Δόρισα, αν κάνει έτσι γιατί τη βρίσκει εδώ, έχει άδικο πέρα για πέρα. Τη κάνω κόρτα. Και έπειτα. Δεν πρόκειται για σένα, σκουλίκι. Δεν πρόκειται για μένα. Άντε από εκεί. Εσένα θα ζήλευα. Τόσο το καλύτερο. Τα ξέρω όλα. Τα ακού. Τα ξέρω όλα. Όλα. Ποιο όλα. Θέλει να τα πω μπροστά του. Μα εγώ δεν έχω σχέση με όλα αυτά. Να το πω. Άμα θέλει. Δεν φοβάσαι μην τον απογοητεύσει. Να απογοητεύσει εμένα. Αφού τον διάλεξε για νέο θύμα σου, δεν φοβάσαι μην απογοητευτεί. Φίλοι μου, αφού πρέπει να εξηγηθείτε, καλύτερα νομίζω εγώ να σας αφήσω, Όχι, Τζεφ, μη φεύγει. Φοβάσαι, Με φοβάσαι. Καλά κάνεις και φοβάσαι. Αλλά άδικα βασίζεσαι σε αυτόν. Δεν θα εμποδίσει αυτός να κάνει αυτό που θέλω. Αυτός το ορκίζομαι. Σε παρακαλώ. Εσένα σου είπα να βάψει. Και αφού σου είπα να μείνει, κάτσε λοιπόν και άκου να μορφώνεσαι κιόλα. Ποτέ δεν σε έχω δει σε αυτή την κατάσταση. Ρισάρ. Δεν ξέρω τι σου είπαν, αλλά ό,τι μια σου είπαν είναι ψέματα. Όλα είναι ψέματα. Πίστεψέ με, Ρισάρ. Πίστεψέ με. Θέλησαν να με κατηγορήσουν για να μας βλάψουν. Δίλευαν την ευτυχία μας. Εγώ όμως σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, Ρισάρ. Θεέ μου. Τ' αρνείσαι, ανόητη. Ναι, τ' αρνούμε. Αφού σου το λέει, αρνείται. Ώστε δύο χρόνια τώρα ακόμα δεν έμαθε. Πίστεψες πως θα με έφεραν τα όριστα κουτσομπολιά. Μα τι ξέρει λοιπόν, πες το. Άντε, λέγε το. Καλά σου λέει, πες το. Ορίστε. Έχω τα γράμματά σου. Καλά γράμματα τώρα. Να σου τα διαβάσω τα γράμματά σου. Ίσως να μην θυμάσαι τι μου έγραφες και τι του έλεγες για μένα, Γιατί έλεγες για μένα. Και τι έλεγες. Ρισάρ. Έχω και τα δικά του. Τα έχω όλα. Όλα σου λέω. Θέλει να σου διαβάσω και τα δικά του. Να σου διαβάσω εκεί που μου παίρνει τα δίκια όταν εσύ με κατηγορείς. Μάλιστα. Και πολεμάει να σου βάλει μυαλό και να σου πει πρόσεχε αυτά που τώρα λες για αυτόν θα τα πεις αύριο για μένα όταν θα με έχεις παρατήσει. Συγγνώμη, Ρισάρ, συγγνώμη. Α, τώρα πια δεν αρνείσαι. Και βέβαια αρνείται. Μαρσελίν, δεν αρνείσαι όλα αυτά, δεν... Πώς λες... μπορεί να αρνείσαι, πώς μπορεί. Ορίστε, εσένα που τόσο λάτρεψα, αγάπη μου. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά κι άλλα πολλά γράφει. Τα έγραψες εσύ αυτά, Μαρσελίν. Δεν ήμουν καλός μαζί σου, Μαρσελίν. Ναι, Ρισάρ, δεν, δεν έκανα ό,τι ήθελες πάντα. Ναι, τότε λοιπόν πάτε. Γιατί παναθεμάσαι. Θα πως ξέρει κανείς ποτέ. Βρες μια δικαιολογία τουλάχιστον. Έλα Μαρσελίν, καλά σου λέει, βρες κάτι. Τον αγαπούσε. Ναι, τον αγαπούσε. Τον αγαπούσε. Τον αγαπούσε. Ακούσε εκεί, τον αγαπούσε. Ναι, μα τώρα πάει, τέλειωσε. Τέλειωσε. Βέβαια, τέλειωσε γιατί το έμαθα. Έπρεπε να μου το πεις. Τον αγαπώ. Να πιστέψω κι εγώ πως άξιζε τον κόπο. Μα τέλειωσε σου λέω. Αφού με παράτησε. Σε παράτησε. Αυτός που έλεγε πως εσύ θα τον προδώσεις. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Σε παράτησε. Μπορεί κανείς να σε παρατήσει εσένα μας. Στάθηκε έξυπνος αυτός. Έξυπνος. Πάνε 8 μέρες. Ένα ψυχρογράμμα. Ούτε μια λέξη να γράφει. Καλά τιμωρήθηκα, Ρισάρ. Καλά τιμωρήθηκα. Και γι' αυτό κλαις τώρα. Γιατί σε παράτησε. Όχι. Όχι, μην το πιστεύεις αυτό, Ρισάρ. Κλαίω. Κλαίω γιατί φοβάμαι να μην σε χάσω. Μια του είδα πόσο κακός ήταν αυτός. Και πόσο καλός είσαι εσύ. Μη με διώξεις και εσύ. Να, έχεις τα ξένα, θα γίνω το σιδάμι, κρούλα. Για σένα. Όχι. Δεν ήταν πολύ απλό. Σ' αγαπάω, Ρισάρ. Σ' αγαπάω πολύ. Έλα.
παρακαλώ, ορίστε. Μη τη διώχνεις, να χαρίζεις. Ορίστε τώρα, ορίστε. Κλαίει και ο άλλος ο ηλίθιος. Μα δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι. Μη τη διώχνεις, Λυσάτα. Φεγγάρο παρμένε. Να, να, ένα σαν και σένα χρειαζόταν αυτή. Δεν γυρεύω δικαιολογία. Ναι, έχει δίκιο. Αλλά φοβήθηκα τόσο πολύ, μη σε χάσω, που έτσι ξαφνικά το κατάλαβα πως εσύ. Εσύ ρισάρισε η ζωή. Άντε, άντε, μην κουράζεσαι. Άδικα. Γεια σου. Όχι, 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 μην φεύγεις. Σε παρακαλώ, γονατιστείς. Μ' αφήνεις. Όχι, μην φεύγεις, Ρισάρα. Άσε με, φεύγω. Γιατί θα γίνω εγώ χωρίς εσένα. Μια Ρισάρα, έχεις το κουράγιο να την αφήσεις έτσι που σε παρακαλάει. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με, αγάπη μου. Δεν λες πόσο ταπεινώθηκα. Δεν με λυπάσαι. Έλα, να, φτάνει, φτάνει, λέω. Μην φεύγεις. Μη. Ωρες, μέρες, πάντα σε περιμένω. Πώς μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Μια χαρά, μια χαρά, σε βεβαιώ. Πιάσε με πια. Άσε με, σου λέω, είναι γελία αυτή η σκηνή. Έλα, δώσε μου τουλάχιστον το χέρι σου για να μου πεις αντίο. Ρισάρδο, στις το χέρι σου. Μα τι να το κάνει, τι βλακίες είναι αυτές. Δώσε μου το χέρι σου, το χέρι σου που τόσο αγάπησα. Το χέρι σου για τελευταία φορά. Ρισάρδο, καμιά γυναίκα δεν θα σε αγαπήσει σαν κι αυτήν. Ξέρεις, φεγγαροπαρμένε, πως δεν πρέπει να πιστεύεις όλα όσα λέει. Ρισάρδο. Και έπειτα, Ρισάρδο. Η συγγνώμη είναι όμορφο πράγμα. Πίστεψέ με, φίλε μου. Όχι, όχι. Όχι. Δεν τη συγχωρώ. Είναι ψεύτρα. Είναι θεατρίνα. Λέξη δεν πιστεύει αυτά που λέει. Κάτσε έτσι. Για λίγες μέρες τουλάχιστον. Θα δεις αν λέει αλήθεια. Λίγες μέρες, αγάπη μου. Λίγες μέρες ευτυχίες ακόμη. Το καταλαβαίνω, Ρισάρ. Η περηφάνεια σου δεν σε αφήνει να το κάνεις. Αν δεν ήμουν εδώ, σίγουρα θα την είχες στην αγκαλιά σου, ε. Αλήθεια, αγάπη μου. Ακού εδώ, φίλε. Με εκνευρίζεις, το ξέρεις. Εγώ σε ξέρω καλά, έννοια σου. Θέλω με το Ρισάρ να έρθω. Δεν αντέχω εκεί μέσα. Α, εδώ είσαι κι εσύ, ε. Ό, όχι, όχι, έτσι, περαστικός ήμουν, να φεύγω. Α, πάλι καλά, πάλι καλά. Σώθηκα. Κοιμόμουν εκεί μέσα, μην ενοχλεί. Σώθηκα, σώθηκα, σώθηκα. Πώς ήταν δυνατό να πιστέψω πως η αδελφή αυτού νου μπορούσε να λέει αλήθεια. Α, τι λες τώρα. Μπροστά στα κλάματά της τα ξέχασα όλα. Αλλά να, που τώρα παρουσιάστηκε αυτός, ο πιστός σωτήρας μου. Νάτος που φέρνει αμέσως την ψευτιά και την υποκρισία, τις καθημερινές μικροαπάτες. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Σου χρωστώ ένα μεγαλοπρεπέστατο φανάρι. Ωραία τα κατάφερες. Θα την ξαναπάθαινα. Πάλι καλά που αυτός ο βλάκας παρουσιάστηκε. Μα τι λες, Ρισάρ, τι είναι αυτά που λες. Βέβαια δεν είναι ευχάριστο να τον ακούς να τραγουδάει φάλσα όλη μέρα, αλλά τουλάχιστον χρησιμεύει σε κάτι. Από αυτόν τα έμαθα όλα. Ψέματα λέει, Μαρσελίν, ψέματα λέει, σορκίζουμε, δεν είπα τίποτα εγώ. Μην τορμαλώσεις, Μαρσελίν. Δεν μου είπε τίποτα ο Φουκαράς. Αλλά είναι ένας τζαναμπέτης. Και δεν θέλω βέβαια το κακό του. Αλλά θα πρέπει να σου δώσω μια συμβουλή. Να μην τον έχεις ποτέ κοντά σου, γιατί σου μοιάζει. Δεν είμαστε καλά. Σε αυτό καλά λέει, πολλοί μου έχουν πει ότι μοιάζει. Έχετε την ίδια ψυχή, μόνο που σε αυτόν του φαίνεται αμέσως. Όχι, Ρισάρ. Πάντα προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε όλες τις σύπουλες και πονηρές δουλειές. Έλα, Ρισάρ, μην ξαναρχίσεις. Σαν πως δεν θυμάσαι, φαίνεται τα γραμματά της. Όλο γιατί τον λένε, για τον Γκλοκλό. Κοίταξε εκεί μου, να το λένε Γκλοκλό. Για να σου πω. Να ειδοποιήσεις τον Γκλοκλό. Θα σου παραγγείλω με τον Γκλοκλό. Και όταν εμένα μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Α, τι λες, αφού είναι και ο Γκλοκλό. Δεν ξέρω τι θα γινώσουν χωρίς τον Γκλοκλό. Εδώ μίλησε σωστά. Α, πάψε πια, όρισε. Να. Α, με σκασές, με σκάσατε όλοι σας. Για να σου πω εσένα, τι χτυπάς. Ρισάρα, αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι πια με αυτά τα γράμματα. Ξέχασέ τα. Πριν λίγο με είχες κιόλας συγχωρήσει. Όταν όμως πάλι θα ανασκαλεύεις, ξαναρχίζεις. Ναι, καλά λοιπόν, έφτιαξα. Όμως αγαπάω. Ναι, εδώ και μια βδομάδα είσαι όμως άτυχη. Γιατί αυτές τις 8 μέρες που λες πως τόσο μ' αγάπησες, για μένα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά 8 μέρες ζήλιας. Αχ, τι να κάνω, τι να κάνω. Νιώθω πως όλα χάθηκαν. Έχεις πάλι την κακή φωνή σου, πάλι αγρίπτη. Αλλά δεν μου μένει παρά να πεθάνω. Άλλο δεν της μένει παρά να πεθάνει. Πες του να το βουλώσει, παναθεμάτων! Ξέρεις πόσο σε αγάπησα. Κι ίσως να είμαι αρκετά βλάκα για να μην σε παρατήσω. Αλλά μην τον αφήνεις να ξαναλέει τα λόγια σου, γιατί τότε φαίνονται πόσο άδεια είναι. Σίγουρα και όταν ο άλλος σε παράτησε, θα πήγε αυτός ο βλάκας να του πει. Άλλο δεν της μένει παρά να πεθάνει. Ξέρει καλά το μάθημά του, όμως δεν έχει το ταλέντο σου και φαίνεται σαν να το έχει μάθει και απ' έξω. Φίλοι μου, μη σπαράζετε, έτσι είναι ανυπόφορο. Ακού το εσύ, δεν το βλέπεις ότι εμένα κατασπαράζουν. Ω, καημένε, δυστυχισμένε άνθρωπε, βλάκα. Πότε θα πάψει να κλαις ανηλίθιους, μόνο και μόνο από φιλότιμο. Γιατί αυτό που σε πειράζει είναι γιατί σε κορόιδεψαν. Τέτοια σε κορόιδο, οκλοκλό. Όμως για άλλο δεν λυπάται. Μα τι είναι αυτά που λες. Τολμάς να λες τέτοιο πράγμα για μένα. Όχι, δεν λυπάσαι, δεν λυπάσαι. Έννοια σου,
το βλέπω εγώ που πονάω. Τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Κακόμοιρε, τίποτα. Δεν βλέπεις πως νικήθηκα. Νικήθηκα, σου λέω. Δεν καταλαβαίνεις πως δεν σου μιλάει πια η γυναίκα που έγραψε αυτά τα γράμματα. Τι αγάπη χάνεις, καημένε μου, Ρισάρ, τι χάνεις. Παναπή, με λυπάσαι και από πάνω. Σε λυπάμαι, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, θα πάτησα. Μάλιστα, θα πάτησα. Αλλά πού σου λέω πως γι' αυτό ακριβώς αγαπάω. Ε? Θα μου γυρεύες να έχω τύψεις, να είμαι μετανιωμένη. Τύψεις γιατί σε βλέπω τόσο κοντά στην ησυχία και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δυστυχισμένε. Δυστυχισμένε. Είδες τι μου να πει να κάνω όταν αγαπούσα και εσύ με διώχνεις. Ναι, σε διώχνω. Μα δεν με γνωρίζεις καθόλου λοιπόν. Όσο σκέφτομαι πως τώρα θα είπες ότι διάλεξα τον Τζεφ για νέο μου θύμα. Σκοτούρα που είχα για δάφτον. Αν θέλει μπορεί να σου πει τι του έλεγα. Άδικα θα μ' αγαπήσεις. Έτσι δεν σου έλεγα. Ναι, Μασίλη. Αγαπάω το Ρισάρ. Έτσι δεν σου είπα, Τζεφ. Ναι, Μασίλη. Δεν θέλεις να δώσεις το όνομά μου σε ένα καινούριο άνθος που θα έφτιαχνε. Πα! Ανακαλύψω το καινούριο άνθος. Συγχαρητήρια. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις. Ότι δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε σένα και τον Τζεφ. Έννοια σου και το ξέρω. Και τι σώη απόδειξη είναι αυτή. Ο Τζεφ είναι ηλίθιος. Μόνη σου δεν μου είπες. Όταν γεράσω και κανένας δεν θα γυρίζει να με κοιτάξει, θα παντρευτώ τον Τζεφ. Μασίλη. Κι όμως ακόμα σε κοιτάζουν. Τουλάχιστον τα γράμματα είναι μια απόδειξη. Ορίστε. Στους άλλους δεν λες πως μ' αγαπάς. Στους άλλους ξέρεις τι λες. Ξέρεις. Να, εδώ είναι γραμμένο. Μια νύχτα χωρίς εσένα, μια νύχτα. Όχι, 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 όχι αυτό. Στάσου να βρω άλλα που λες. Να τα πάλι, ξαναρχίζει. Άφησε με, εσύ, άφησε με. Τουλάχιστον να μου υποσχεθείς πως δεν θα την πειράξεις, ε. Δεν θα της κάνεις κακό, Ρισάρ. Κατάλαβες. Ήθελα να ξανακάνω τη ζωή μου με δάχτυλο. Σε παρακαλώ, Ρισάρ, συγκρατήσου, είσαι στο σπίτι μου. Και ποιος θέει, ποιος θέει που βρίσκεται αυτή στο σπίτι σου. Ή μήπως φαντάζεσαι πως δεν το προτιμούσα να την έχω σε μια γωνιά στο δικό μου, να τη αψάλω και τα καλά. Και να είμαστε μόνοι. Αχ, ναι, οι δυο μας μόνοι. Δυο χρόνια ζούσα για δάχτυλο. Ανάθεμάτο. Αχ! Το κινέζικο βάζο μου. Χαιρέτα, το έσπασε. Δυο χρόνια δεν έβλεπα άνθρωπο. Δεν έβγαινα με φίλους. Και όλα αυτά γιατί? Για την αδελφή του Κλόκλο. Μάλιστα, για την αδελφή του Κλόκλο. Α, όχι, όχι. Φτάνει πια. Πρέπει η περιφρόνηση να σκοτώσει την αγάπη. Ύστερα από αυτά που διάβασα, δεν πρέπει πια να σκοτίζομαι για αυτήν. Πολλά λες, Ρισάρ. Συγχώρεσε. Αμπά! Μπα! Έτσι εύκολα τα λες εσύ. Ήθελα να σε δω στη θέση μου, τι θα έκανες. Εγώ στη θέση σου. Ή θα τη συγχωρούσα ή θα έφευγα. Ρισάρ, Ρισάρ, δεν θα μ' αφήσεις. Καλά. Τι θα γίνει με τα έπιπλα? Όταν το παίρνεις έτσι, δεν ενδιαφέρει, κάνε ό,τι νομίζει. Άμα δεν σας ενδιαφέρει, θα ήθελα να κρατήσουμε το σεντουκάκι. Είναι θύμιο της γιαγιάς μας από τη Βρετάνη. Καλά, καλά, καλά. Χάρισμά σου. Και το πιάνο, ξέρεις το πιάνο. Και το πιάνο, Κλοκλό, και το πιάνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα ξαναμιλήσουμε. Αύριο το πρωί θα κανονίσουμε και τα υπόλοιπα με τον κύριο από εδώ. Το γραμματέα σου. Λέγε. Λέγε κακίες, δεν πειράζει. Λοιπόν, όλα τέλειωσαν. Μην επιχειρήσεις να με ξαναδείς. Εξάλλου, όπως τα είχα όλα προβλέψει, ζήτησα από το συνεταίρο μου την άδεια να πάω να ταξίδι στο Λονδίνο. Φεύγεις. Φοβάσαι, γι' αυτό φεύγεις. Κράτησε το διαμέρισμα. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να μείνω εκεί. Η ανάμνησή σου θα μου το έκανε αφόρη. Ούτε κι εγώ το θέλω. Να διώξεις και την υπηρέτρια. Της έκανα διάφορες ερωτήσεις. Και δεν θα σε σέβεται πλέον. Αγλίε, παλιάστοπε! Αύριο θα σου στείλω μια επιταγή. Φαντάζομαι πως θα μείνει ευχαριστημένος ο Κλοκλό. Δεν τα θέλω τα βρωμολεφτά σου! Δεν τα θέλω! Πρόσεξε, μην μετανιώσεις για αυτή την αφόρμητη κουβέντα. Δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Δεν μπορώ να τον ακούω. Φτάνει πια. Φτάνει, Ρισάρ. Βοήθεια! Βοήθεια, Τζεφ! Μασελίν, σύνεσαι, πάψε, Ρισάρ, πια πάψε, άφησε την ήθη. Αυτό δεν μας έλειπε τώρα. Εσύ θα μου πει να μην μιλήσει. Μάλιστα εγώ. Μπράβο, Τζεφ. Δηλαδή, δεν φτάνει που όλοι σας με κοροϊδέψατε. Θέλετε να μην μιλήσω. Μίλησες και παραμίλησες, αρκετά. Καλά, λέω, αρκετά. Αυτό θα το δούμε αν είναι αρκετά. Ναι, καλά, καλά, άδικα το κοπανάζει, Σαρ. Αυτό το βάζω δεν σπάει. Μπα, ναι. Από τι είναι. Δεν μου λες εσύ τι ανακατεύεσαι. Μου γύρεψε να τη βοηθήσω. Έπειτα. Άφησε με να μιλήσω κι εγώ, Ρισάρ. Άκουσα όλα όσα είπες. Με το δίκιο σου θύμωσες. Αλλά αυτό που δεν κατάλαβες είναι πως η Μαρσελίν σ' αγαπάει. Και αυτό έχω χρέος να σου το πω. Από αυτά που άκουσα, κατάλαβα τι σου έχει κάνει. Κι εγώ βέβαια την αγαπούσα. Και τώρα την αγαπώ. Ναι, αλλά δεν απάτησε εσένα. Γιατί εμένα δεν μ' αγαπάει. Λες ότι είμαι κουτός. Βλάκας. Ωστόσο, αφού η αγάπη σου για αυτή δεν έσβησε, δοκίμασε πάλι. Όχι, όχι, θα φύγω. Αύριο κιόλας για το Λονδίνο. Μαρσελίν, θα πρέπει ακόμα να αγωνιστούμε. Όχι, να φύγεις.
Ας τον αφήγει ο φουκαρά. Τότε αντίο, Ρισάρ. Δεν έχει παράπονο, ε. Ό,τι ήταν δυνατόν, το έκανα για να σας συμφιλιώσω, ε. Αυτό το αναγνωρίζετε. Δε θα το μετανιώσεις, Ρισάρ. Να μετανιώσω για μια τέτοια γυναίκα. Τότε πολύ καλά. Την παίρνω εγώ. Μασελίν, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου. Εγώ γυναίκα σου, τσε. Γυναίκα σου είπες. Αφού μου ζήτησε βοήθεια. Μασελίν, δεν θα μου απαντήσεις. Έννοια σου και θα δεχθείς. Άλλη μια φορά φαίνεται πόσο δεν με ξέρεις, Ρισάρ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ από το βάθος της ψυχής μου, Τζε. Δεν δέχεσαι. Είσαι πολύ ευγενικός. Έχεις καρδιά, Τζε. Και δεν πρέπει να κινδυνεύεις μαζί μου. Θα υπέφερες πολύ σε παντρευόμουν τώρα. Πρέπει πρώτα να ξεχάσω αυτόν. Θα προσπαθήσω να σε αγαπήσω. Μόνο μου τέτοια. Ναι. Θα σε αγαπήσει η έννοια σου. Λοιπόν, φίλοι μου, σας εύχομαι να με ξεχάσετε το ταχύτερο. Λυπάμαι αληθινά που χάνω ένα φίλο, αλλά... Γιατί? Όταν σας έχει ξεχάσει, θα μπορούμε να βλεπόμαστε. Δεν θα υπάρχει πια για αυτήν. Όπως δεν υπάρχει πια ο άλλος, ο Ζακ. Ναι. Άκου που σου λέω, Ρισάρ. Έτσι θα γίνει. Χαίρομαι, Μαρσελίν, που βρήκες τόσο γρήγορα αντικαταστάτη. Στάθηκες πολύ τυχερή. Ο Τζεφ θα σε κάνει ευτυχισμένη. Λυπάμαι μόνο που μαζί του θα με νοσταλγήσει. Μα γιατί αυτό? Γιατί εγώ είχα και τις κακές μου. Ήταν μέρες που παραφερόμουν. Ενώ εσύ. Έννοια σου θα σε νοσταλγήσει. Μη στενοχωριέσαι. Ίσως αυτές τις μέρες να νοσταλγήσει περισσότερο. Λοιπόν, αντίο, Μαρσελίν. Δεν μου λες αντίο? Μαρσελίν, δεν θα του πεις αντίο. Αντίο. Δώσε μου το χέρι. Μαρσελίν, δώσε το χέρι σου. Γιατί? Φεύγει, αυτό είναι όλο. Πριν δεν ήθελε εκείνος να σου δώσει το χέρι. Τώρα δεν θες εσύ. Άντε, δώστε τα χέρια. Μου κρατάς κακία, Μαρσελίν. Και αυτό παρά είναι. Ακούστε με, παιδιά. Αν αγαπιόσαστε, είναι ακόμα καιρός να συμφιλιώσετε. Όχι, δεν θέλω. Να λείπει. Αλλά το παρακάνει. Μην ξαναρχίζει, Ρισάρ. Έλα, αντίο. Αντίο. Στο καλό. Αντίο, Μαρσελίν. Αντίο. Ακούω τον Τζεφ. Τώρα ποιο μπορεί να με λες κλοκλό? Με συμπαθάς, φίλε, είμαι πτώμα. Θα μπορούσες τουλάχιστον να βάζεις το χέρι σου μπροστά στο στόμα. Το χέρι μου είναι πολύ μικρό, δεν θα έκρυβε όλο μου το στόμα. Να, ορίστε, θα μπορούσες τουλάχιστον έτσι διακριτικά και ωραία στη Μασιλίνα. Με αυτές τις κουταμάρες που λέτε, με κάνουν να χασμουργέμαι κι εγώ. Ναι, αν έγινε ο καφές, να τον πιούμε. Ίσως ξυπνήσουμε. Ναι, αλλά... Όλα έγινε άραγε ο καφές. Εγώ δεν ξέρω. Ίσως να είναι έτοιμος. Εγώ λέω πως μάλλον δεν θα έγινε ακόμα. Να χτυπήσουμε να έρθει η πυρέτρια. Η πυρέτρια βγήκε. Ποιος της είπε να βγει? Ο κύριος από εδώ. Εγώ. Είσαι ολότελα αποβλακωμένος, φίλε. Έστειλε την υπηρέτρια στην άλλη άκρη του Παρισιού και έπειτα λες να χτυπήσουμε να έρθει. Κλοκλό, πού την έστειλε? Δεν ξέρω, με συγχωρείς. Έχω τέτοια νύχτα. Σταμάτα το χασμούριμα. Λοιπόν, δεν έχει καφέ? Δεν έχει καφέ. Κρίμα. Ο καφές είναι τόσο ωφέλιμος για τους καλλιτέχνες. Για να δούμε. Μα δεν βλέπετε, γιατί μην δώνετε το πιάνο, επίσης το κάνετε. Ναι. Ναι, δεν έχουμε όρεξη να σε ακούμε να μελετάς τις πεταλούδες του στο λιβάδι. Ακόμα δεν μου λέτε. Ασφαλώς όχι. Θέλω να πω το λιβάδι. Ναι. Το λιβάδι το κατάφερα. Τις πεταλούδες ακόμα δεν μπορώ να τις πιάσω. Καλύτερα θα έκανες να τις παρατήσεις. Μήπως το παρατάς εσύ?
Τι να παρατήσω εγώ? Το λουλούδι που γυρεύεις να φτιάξεις. Ναι, αλλά εγώ δεν κάνω θόρυβο. Ώστε για σένα η μουσική είναι θόρυβος. Η δική σου ασφαλώς. Πάντως εγώ όταν γυρεύω κάτι το βρίσκω. Δεν είμαι σαν μερικούς βλάχες που νομίζουν πως είναι έξυπνοι και δεν εντάξει ούτε ένα άνθρωπο να βρουν. Εδώ τι είμαστε λοιπόν. Σαν πως είναι δύσκολο να κάνεις μουσική. Όλες και όλες σε 7 νότες. Όπως και να τη βάλεις, κάτι βγαίνει. Ενώ το λουλούδι. Α, με σκοτήσατε πια. Μα χρυσή μου. Σας λέω πως με σκοτήσατε. Πάει καλά. Αφού η πρέτρια δεν έρχεται, άντε να κάνεις τον καφέ. Α, να μια καλή ιδέα. Τώρα εσείς με σκοτήσατε. Άντε να κάνεις τον καφέ, τσε. Ναι, καλή μου, ναι. Λοιπόν, λέγε κλοκλό. Σου το είπα κιόλας πριν, ο Γκαστόν δεν βρίσκεται. Πήγες παντού. Παντού. Και στη μάνα του. Εκεί δεν ήταν κανείς. Πού να πήγε. Δεν ξέρω, θα ρω πως έφυγε. Α, όχι, α, όχι, μην μου λες τέτοια. Μπορεί να φταίω. Του έκανε μια ηλίθια σκηνή. Του είπε ότι δεν τον αγαπούσε πια. Φυσικά δεν με πίστεψε. Μπορεί να σε πίστεψε. Ένα άντρα δεν πιστεύει κάτι τέτοιο έτσι με το πρώτο. Το ξέρεις πως ο Γκαστόν είναι κάπως αλόκοτος. Όχι, είναι δυνατόν, σου λέω. Δεν θα φύγει έτσι στα βλάκα. Να πάει πού? Στη Βραζιλία. Και πώς θα τον βρω εγώ? Αν πήγε μάνα. Όλα χαθηκάνε. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έτρεχα να τον βρω σολάκερο το Παρίσι. Δεν φταίω εγώ. Ωστόσο θα γυρίσει σπίτι του να φτιάξει τις βαλίτσες του. Αν το βάλε στο νου του να πει. Η Λουίζα βέβαια θα του το πει, αφού γι' αυτό πηγαίνει. Φυσικά θα του πει ότι είναι μεγάλη ανάγκη να σε δει. Αφέ μου. Να κάθομαι εδώ έτσι. Με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένω ενώ αυτό φεύγει. Έλα τώρα, μην κάνει έτσι. Δεν πας να δεις τη λέξη. Άχου εδώ φαΐ πια, δεν αντέχω άλλο. Εγώ 24 ώρες να κοιμηθώ. Παρόχος είναι καλό. Έλα και εσύ, κλοκλό, έλα, κλοκλό. Τι θέλεις? Θα μπορούσες να βγάλεις την τζάνια. Είστε γι' αυτό δεν είσαι άξιος. Είναι πτώμα, σου λέω. Ναι, όμως δεν ήσουν πτώμα για να τα λες με την αδερφή σου, ε. Ήθελα να ξέρω τι λέτε συνεχώς εσείς οι δυο. Να, λέγαμε για το... Χτες είσαστε μαζί. Σήμερα έφαγες εδώ. Τη νύχτα τηλεφώνησες δύο φορές. Αλήθεια, σε παρακαλώ να μην τηλεφωνείς τη νύχτα, μας ξυπνάς. Και για να πεις τι... Αλήθεια, θα μπορούσε να περιμένεις το πρωί για να με ρωτήσεις τη διεύθυνση της μοδίστρας μου. Εγώ σου γύρεψα τη διεύθυνση της μοδίστρας σου. Μην πεις. Δεν ξέρεις πια ούτε τι γύρευες. Ήμουνα λιγάκι πιωμένος. Πάει καλά, κλοκλό. Άλλη φορά όταν θα είσαι πιωμένος, πάρε την ατζέντα σου, βρες το τηλέφωνο του εμπόρου που σου πουλάει τα κρασιά ή τον άλλον με τους πίνακες και παράτα μας. Αλήθεια, να μου την ξαναδώσεις, Μαρσιλίν. Ποια να σου δώσω? Τη διεύθυνση της μοδίστρας. Είναι γιατί φιλέω δούλα μου. Όσο σκέφτομαι πως αυτό το κορίτσι θα βλέπει κάθε μέρα αυτή σου τη φάτσα, τι να σου πω. Κλοκλό, πολλά φορέματα θα πρέπει να τις πληρώσεις για να σε ανεχθεί. Καλά. Λίγο καφέ ακόμα, αγάπη μου. Και εσύ? Κι εγώ πάσω. Τι? Λέω πάσω, δεν θέλω. Γιατί σ' αγαπώ και αγαπιόμαστε και δυο. Δυο. Πόσες φορές θα σου το πω, δυο. Ας μην τραγουδήσουμε καλύτερα. Πες τα λόγια που είναι τόσο όμορφα. Τα λόγια, ε. Ναι. Ελά λοιπόν. Είχα σκεφτεί να μη σ' αγαπήσω και έλεγα ωστόσο έτσι θα είμαι ήσυχος. Αφού με αγαπάς παρά για την αγάπη μου, αν δεν σ' αγαπήσω δεν θα με αγαπήσεις. Και τότε θα απογίνω. Θαύμα, το βρίσκω υπέροχο. Τα χλαμάρες και αειδίες. Τι έχεις απόψε, αγάπη μου? Έχω τα νεύρα μου, πολλά νεύρα. Γιατί? Δεν είμαστε μια χαρά εδώ, οικογενειακός. Πίνουμε τον καφέ μας, τραγουδάμε. Εγώ βρίσκω πως είναι πολύ όμορφα. Εγώ όχι. Σε πονάνε τα δόντια σου? Τα δόντια μου. Προχθές δεν έλεγες ότι σε πονούσε ένας τραπεζίτης? Όχι. Τότε τα ρευματικά σου. Όχι, αδερφέ. Δεν σ' άκουγε και κανένας τραπεζίτης ρευματικά. Πολύ ποιητικά όλα αυτά. Κι όμως, όταν πονάς γίνεσαι τόσο γλυκιά. Να, η πυρέτρια θα είναι. Αυτή? Ναι. Θα γρήγορα, πάω να ανοίξω. Τώρα θα μάθεις και εσύ πού της είχες πει να πάει, κλοκλό. Έτσι λες. Α, Λουίζα, έφερες κορίτσι μου αυτό που σε έστειλε να βρεις ο κύριος Κλοτέρ. Ο κύριος Κλοτέρ δεν μου γύρεψε τίποτα να το φέρω. Τότε γιατί βγήκες? Μα πώς, η κυρία ξέρει. Της γύρεψε την άδεια να λείψω για λίγο. Είχα μια δική μου δουλειά. Αλλά βέβαια, το ξέχασα. Πολύ καλά, πήγαινε. Θα ήθελα κάτι να ρωτήσω την κυρία. Έλα να παίξουμε μια παρτίδα πιστιατό. Δεν καταλαβαίνω τι έχει να της πει που να μην μπορώ να τα ακούσω εγώ. Κυρία, θα έπρεπε να τηλεφωνήσετε. Άδικα, αυτός πάει, έφυγε. Έφυγε, σου λέω, έφυγε. Κυρία, μην κάνετε έτσι. Κυρία μου, εσείς που είσαστε πάντα τόσο χαρούμενοι, τόσο κεφάτη. Ελάτε, για δοκιμάστε. Έχεις δίκιο.
σπίτι. Αλλο, αλλο, πεσί 14-19 παρακαλώ. Δεν είναι ελεύθερο. Μιλή. Πάω. Το καλφό μου, το καπέλο μου και τρέχω. Ειδοποίησα τον κύριο Κλοτέρ, να ξυπνήσει τον κύριο. Τέλος πάντων, να σου πει ό,τι θέλει. Δεν θα λύσω. Εσύ ξαναπάρε τον και πες του να περιμένει. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Ναι, εμπρός. Σε παρακαλώ, θα με ειδοποιήσετε όταν το πασί 14-19 θα είναι ελεύθερο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλοτέρ, η κυρία σας έρθει μια στιγμή. Τι είναι πάλι. Κυρία, έφυγε. Εδώ, έφυγε τελειωτικά. Όχι, βγήκε μια στιγμή. Ας το καλό μου, κόψε τη χολή μου. Πήγες αυτόν. Φυσικά, μου ήθελε να τηλεφωνήσω να του πω να την περιμένει. Έλα λοιπόν, φίλε μου, έλα, τι με παράσχεσαι. Έρχομαι αμέσως. Έλα, πού είναι η Μαρσελίν? Η Μαρσελίν, είπε. Ακριβώς αυτό είπα, ή δεν καταλαβαίνεις? Ξέρεις, δηλαδή. Τι δηλαδή, βγήκε? Πού πήγε? Δεν ξέρω. Άμα γυρίσει, ρωτάς και σου λέει. Χτύπησε την πόρτα και έφυγε ολονεύρα. Εσύ, Λουίζα, δεν ξέρεις πού πάει η κυρία? Όχι, κυρία. Δεν ξέρω. Αυτό το κορίτσι δεν μου αρέσει καθόλου. Όλο μέσα στα πόδια μας τριγυρίζει και όταν τη ρωτήσεις κάτι, σηκώνεται και φεύγει. Πάει καλά. Λοιπόν, η Μαρσελίνη είναι θυμωμένη, ε? Έτσι φαίνεται. Βάζω στοίχημα ότι εσύ φταίς, Κλοκλό. Σας είδα εγώ πρωτήτερα. Είχατε και οι δυο κάτι μούτρα. Τα κοθήκατε. Εμείς. Ναι. Κάτι θα τις είπες και τις στενοχώρησες. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα σοβαρό. Μπα, όχι, δα. Έλα, τελειώσουμε την παρτίδα μας. Όχι. Νευρίασα τώρα εγώ. Θα πάω δίπλα στο γραφείο να περιμένω τη Μαρσελίν. Και εγώ λέω να δουλέψω λίγο. Έλα, δώσε. Τι? Το κλειδί του πιάνου. Ω, πάλι θόρυβο θα κάνεις. Ορίστε, τέλος πάντων. Ορίστε. Και καλή διασκέδαση με τις πεταλούδες σου. Ναι. Τι να το κάνω εγώ το πασί. Εμπρός Δεσποινής. Είναι για το πασί 14-19. Σας παρακαλώ, δώστε το. Όχι, δεν είναι φάρσα. Σας παρακαλώ, είναι πολύ σπουδαίο. Ναι, εντάξει, περιμένω. Α, δεν είναι ελεύθερο. Σας παρακαλώ, καλέστε με μόλις είναι ελεύθερο. Όχι, δεν θα ξαναγίνει. Θα περιμένω, ευχαριστώ. Και άφησα τις πεταλούδες μου στη μέση. Μόλις είχα πιάσει του. Να τα πάλι. Α, ησυχία δεν έχουμε σήμερα. Εμπρός. Πάλι το πασί. Α, δεν μας παρατάς, κοπέλα μου. Όχι. Κανένας δεν γύρεψε το 14-19. Α, πια. Κατάλαβες όλο. Λάθος. Μπα. Εσύ τι στέκεις και με κοιτάζεις έτσι, ε? Τόσο το καλό από εκεί. Τώρα την πατήσαμε για καλά. Τώρα και αν το γυρέψω δεν θα μου το ξαναδώσει. Τέλος πάντων, ας δοκιμάσω. Θα τη το γυρέψω σαν να μην έγινε τίποτα. Εμπρός, πασί, 14-19. Όχι, λάθος κάνετε, σας βεβαιώ. Μα είναι ανάγκη, σας παρακαλώ, δώστε μου το 14-19. Περιμένω. Μπα. Εσύ γύρευες το 14-19, ε? Και καλά, γιατί δεν το έλεγες? Δεν το έλεγα γιατί είναι η φιλαναδούλα μου, ξέρεις. Βλέπεις όμως πώς με παιδεύουν. Στάσου να το πάρω εγώ. Όχι, άσε, δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, στάσου. Και ποιος να πω τι γυρεύει? Πες, ο Κλοκλό. Εντάξει. Εμπρός, να το. Πασί 14-19, περιμένετε να σας δώσω τον Κλοκλό. Λοιπόν, παράξενο. Πολύ παράξενο. Τι σου είπαν? Μου είπε να πείτε στον Κλοκλό ότι με παρασκότησε και αυτός και η οικογένειά του. Σε ένα τέταρτο φεύγω για τη Βραζιλία. Α, έτσι. Ναι, έτσι.
Είχε μια φωνή, μια φωνή αυτή η φιλεναδούλα σου, ίδιος χωροφύλακας. Έτσι λοιπόν σου είπε. Ναι, Κλοκλό, έτσι. Κλοκλό, δεν φαίνεται να στενοχωρήθηκες, ε. Δεν βαριέσαι, μια χάνεις δέκα βρίσκεις. Λοιπόν, Κλοκλό, ένα δεν καταλαβαίνω. Γιατί τη σύστησες την αδελφή σου? Εγώ στην αδελφή μου, πότε? Τότε πώς είπε, με παρασκότησε κι αυτός και η οικογένειά του. Α, ναι. Κάποτε, κάποτε. Η Μαρσελίν, εγώ θα πάω από την κουζίνα, να με δει καλύτερα. Καλώς τη, μικρούλα μου. Από πού έρχεσαι, Μαρσελίν? Είσαι θυμωμένη, ε. Δεν πιστεύω όμως μαζί μου, ε. Πω, τι χλωμή που είσαι. Είσαι άρρωστη? Άφησε με λίγο μόνο. Σε παρακαλώ. Α, όχι, δα, είσαι άρρωστη. Ή είσαι στενοχωρημένη? Όχι. Δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Ο Κλοτέρ φταίει, ε. Κοίτα εκεί να σε φέρει σε αυτά τα χάλια, σαν δεν τρέπεται. Αύριο, έννοια σου και θα τα πω από την καλή. Τσακωθήκατε, μου το είπε κιόλα. Ε, ακούστε το έτσι. Όμως σε λατρεύει και το ξέρεις, ε. Με λατρεύει. Ναι, έλα, μίλησέ μου. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, Μασίλια. Λίλη. Θεέ μου, μα εσύ θες, Λίλη. Έλα, σε παρακαλώ, μίλησέ μου. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα σοβαρό. Δεν. Τότε πάει καλά. Τότε χαμογέλασέ μου. Έλα, χαμογέλασε τον Τζέ. Έλα, Λίλη. Ωραία. Και τώρα θα σου πω μια αστεία, μια πολύ αστεία ιστορία για να γελάσεις ακόμα περισσότερο. Ένα. 5 λεπτά από όταν έφυγες, έρχομαι εδώ και βρίσκω τον Κλοκλό να υδρώνει και να φωνάζει. Τηλεφωνούσε να του δώσουν το πασί 1419. Πασί 1419. Ναι. Είναι το νούμερο της φιλεναδούλας του. Και όπως δεν κατάφερε να το πάρει, δοκίμασε να τον διευκολύνω εγώ. Και τότε βγαίνει μια άγριο φωνάρα ανδρική. Ναι, εκεί ήταν. Θα το πρόσεξε κι εσύ πως αυτή η κοπέλα έχει εντελώς ανδρική φωνή. Και ξέρεις τι μου είπε, ε? Να πεις του Κλοκλό ότι με παρασκότησε και αυτός και η οικογένειά του. Και ότι σε ένα τέταρτο φεύγω για τη Βραζιλία. Μασελίν, τι έπαθες? Ξεμέλησε να τι λέει αυτή η γυναίκα. Έλα, Μασελίν, έλα, κουκούσα μου. Μου στάζει για τέτοια μικροπράγματα. Καταλαβαίνω. Πειράχτηκες, ε. Αλλά τι σε νοιάζει εσένα? Αφού φεύγει και δεν πρόκειται να την ξαναδείς ποτέ πια, ε. Ποτέ πια. Καημενούλα μου. Τσε. Καλέ μου, τσε. Πονάω πολύ. Πώς να σε παρηγορήσω, ψυχούλα μου, όταν δεν ξέρω τι έχεις. Κι εγώ, Μασίλη. Κι εγώ που νόμιζα πως θα σου έλεγα μια ιστορία τόσο αστεία. Ο πάψε πια, Τσεφό. Πάψε. Μη μιλάς καλύτερα. Μασελίν, πώς κάνεις, έτσι, τι νεύρα είναι αυτά. Μασελίν, να φωνάξω τον γιατρό. Ο γιατρός δεν μπορεί τίποτα πια να μου κάνει. Δεν καταλαβαίνω, τι συμβαίνει. Δεν είναι φυσικό πράγμα να παίρνεις τόσο κατάκαρδα τέτοια σαχλαμάρες. Όχι, είσαι άρρωστη, πιο άρρωστη από ό,τι νομίζεις. Έλα, Μασελίν, έλα, μίλησέ μου. Κανένας δεν σε καταλαβαίνει περισσότερο από μένα. Πίστεψέ με, αν είχα στενοχώρια, σε σένα θα την έλεγα. Άλλον από σένα δεν έχω, Μασελίν. Έλα λοιπόν, λέγε. Τον ξέρεις, τον Γκαστόν Λάνσελο. Βέβαια, είναι αυτός ο μικρούλης, ο ξανθός που σε σήκωσε και χορέψατε προς το βράδυ, ε. Λοιπόν, θέλω τα καλά μου πάω να κάνω. Λοιπόν, έλα μια που άρχισε. Όχι. Έλα, Μαρσελή, λοιπόν, αυτός ο Λάνσελο. Τίποτα, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις, ε. Έλα, πες το και θα δούμε αν μπορώ. Εξάλλου, δεν καταλαβαίνω τι σχέση μπορεί να έχει αυτός ο Λάνσελο με σένα. Μα όχι, δεν πρόκειται για μένα. Πρόκειται. Να, αυτός ο Λανσελό παράτησε μια φίλη μου και αυτή θέλησε να αυτοκτονήσει. Γι' αυτό βγήκες έτσι βιαστικά. Σε εκείνη πήγες. Ναι, άστο καλύτερα. Ας μην μιλάμε πια γι' αυτό. Ποια είναι? Δεν μπορώ να σου πω. Είναι παντρεμένη. Ας να ξέρεις πόσο τον αγαπούσε. Αυτός ήταν. Τι λέει εσύ? Τώρα που αυτός έφυγε,
πολύ. Και έπρεπε να γελά. Αστείο σου φαίνεται. Αστείο, όχι βέβαια, αλλά καλή μου κουκλίτσα. Το καταλαβαίνω πως λυπήθηκε γιατί είδε τη φιλενάδα σου σε αυτή την κατάσταση. Αλλά χωρίς βέβαια να θέλω να σε προσβάλλω, θα σου θυμίσω κάτι. Με συγχωρείς κιόλα, αλλά για θυμίσου τι απελπισία είχες όταν σε παράτησε ο Ρησάς. Ήθελες τότε και εσύ να πεθάνεις. Και τώρα, τώρα ούτε που τον θυμάσαι καθόλου. Αυτό έπρεπε να πει στη φιλενάδα σου. Ναι. Αλήθεια. Βλέπεις, οι γυναίκες τρέχουν τόσο γρήγορα. Αυτό πρέπει να το έχεις υπόψη σου. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν βλέπω τι σχέση μπορεί να έχει αυτός ο Λανσελό με τη φιλενάδα του Κλοκλό. Μα φυσικά καμία. Αλλά να, όλα σήμερα με ενοχλούν. Όλα. Τώρα πια πέρασε. Τώρα είμαι καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Yeah. Μπράβο, μπράβο, Μαρσελίν. Χαίρομαι. Έτσι. Μαρσελίν. Δώσε μου τώρα το χέρι σου. Παράξενο αυτό που μου είπες για το Ρησάρ. Έλα τώρα, δεν μου κρατάς κακία που σου θύμισα εκείνες τις Ρησάρες τις στιγμές, ε. Τι να πω, έγινε ο Ρησάρ. Δεν ξέρω. Μου είπαν ότι έφυγε για τη Βραζιλία αμέσως μετά το γάμο μας. Για τη Βραζιλία κι αυτός. Κι αυτός, κι αυτός, σαν τη φιλεναδούλα του Κλοκλό. Παράξενη συζήτηση είστε. Ωραίες φορές έχω την εντύπωση πως δεν ξέρω καθόλου. Να, σήμερα... Σήμερα? Σήμερα μου είπες, δεν έκανε. Εγώ. Ναι, εσύ. Σπουδαία σου λέω. Έλα. Κοίταξέ με. Όχι, όχι έτσι με αυτό το ύπος του δαρμένου σκύλου. Κοίταξέ με πως θα έπρεπε να με κοιτάς. Μετά από τα σπουδαία που μου είπες. Είπα εγώ σπουδαία πράγματα. Μην μου κάνεις τον έξυπνο. Έννοια σου. Και κατάλαβα τη σπονδιά για το Ρησάρ. Κατάλαβα ακόμα και αυτό που είπες τώρα δά. Σαν τη φιλιναδούλα του Κλοκλό. Μα τι κατάλαβες. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο που να κατάλαβες. Δεν πειράζει. Απογοητεύτηκες. Δεν σε καταλαβαίνω, είσαι τόσο αδέξιος. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είσαι σπουδαίος τύπος ή απλός βλάκας. Είμαι σπουδαίος τύπος που σ' αγαπώ σαν βλάκα. Και εσύ, μ' αγαπάς? Ναι, αρκετά παζί για να σ' αγαπώ. Μα τι το σπουδαίο βρήκες αν είπα σαν τη φιλεναδούλα του Κλοκλό. Λοιπόν, αφού και ο ένας και οι άλλοι έφυγαν για τη Βραζιλία, τι το περίεργο? Καλά, καλά, δεν βαριέσαι. Όχι, όχι, δεν βαριέμαι. Γιατί όταν πραγματικά λέω κάτι που αξίζει, εσύ ούτε που το αντιλαμβάνεσαι. Να, όπως τώρα. Είμαι ένας τύπος σπουδαίος που σ' αγαπώ σαν βλάκας. Μπορεί βέβαια να σου φανεί διασκεδαστικό να σχετίζω το Ρησάρ με τη φιλενάδα του Κλοκλό, αλλά όχι και τόσο. Όχι και να υπερβάλλουμε. Μα δεν μιλάς. Τι όμορφη που είναι. Αγάπη. Αγάπη. Λοιπόν, τώρα θα τα πούμε εμείς οι δυο. Ε? Πέσου να δω το καρνέ μου. Μάλιστα, εδώ τα έχω όλα γραμμένα. Απρίλης, Μάη, Τρίτη, Τετάρτη. Α, Πολυθρόνα. Πολυθρόνα. Μάλιστα. Γιατί αλλάζεις πάντα τη θέση της πολυθρόνας μου? Δύο μήνες τώρα σου λέω ότι τη θέλω αριστερά από το τζάκι. Εσύ τη βάζεις δεξιά. Κάποια μέρα θα θυμώσω. Δηλαδή, ο τρόπος του λέγει θα θυμώσω. Μα να, θα στεναχωρηθώ. Και εδώ, τι γράφει εδώ, φιλιά. Φιλιά. Α, ναι. Τα φιλιά μου δεν σου κάνω πια εντύπωση. Θέλω να πω ότι τα δέχεσαι διάφορα και τα ξεχνάς μόλις τελειώσει. Α, και αυτό που ξέχασα να το σημειώσω. Γιατί όταν σε φιλώ μου λες πάντα μα τι βλάκας
Που είσαι. Δεν είναι όμορφο αυτό. Μάλιστα, παρακάτω για να δούμε. Μάλιστα. Μαρσελίνη, γιατί βγαίνεις έξω χωρίς να μου το πεις. Παράξενη αυτή σου η μανία. Κι εγώ που λέω πως θα μείνω, πως θα μείνουμε όλο το βράδυ μαζί και χαίρομαι. Ξαφνικά σε βλέπω να πετάγεσαι, σαν να σε τσίπησε μύθι. Να παρατάς και φεύγεις, χωρίς να μου δώσεις καμιά μισή. Αυτά λοιπόν για σήμερα τα παραπονά μου. Και τώρα που τα είπα, γιατί έπρεπε να σου τα πω, Βασιλή, έχω ακόμα να σου πω ότι παρόλα αυτά σε λατρεύω, αγάπη μου. Γιατί δεν είσαι μόνο όμορφη, είσαι αγάπη, γλυκιά, είσαι μαζί μου αληθινή, μόνο μαζί μου. Και με τους άλλους, προσπαθείς να χαμογελάσεις περισσότερο, να πεις περισσότερες εξυπνάδες. Και από σένα αυτοί δεν παίρνουν παρά την ψεύτικη μας σελήνη. Ενώ εγώ έχω την αληθινή που δεν προσπαθεί να είναι μαζί μου καλύτερη από αυτό που είναι. Σ' αγαπώ, Μαρσελίνη, σ' αγαπώ για την αθέλητη αγωνιά σου. Σ' αγαπώ για τις απρόσμενες καλοσύνες σου. Σ' αγαπώ γιατί είσαι αληθινή. Δηλαδή το αποφάσισες. Ναι. Δεν θα μετανιώσεις. Όχι. Έκανες υπομονή 5 ολόκληρα χρόνια. Θα μπορούσες να περιμένεις ακόμα λίγο να δεις. Αδύνατον. Θα πονέσει πολύ, δεν τον λυπάσαι. Τον λυπάμαι. Λυπάμαι. Αλλά αγαπάω τον άλλο. Άκου εδώ, δεν είναι η πρώτη φορά που λες ότι τον αγαπάς. Αλλά... Ναι, αλλά τώρα. Κατάλαβα. Πρόκειται για το μεγάλο έρωτα. Αγάπα τον και μην αφήνεις τον Ζεφ. Δεν είναι η πρώτη. Ο Αλέξανδρος δεν δέχεται τέτοια μοιρασιά. Α, πολύ τα μπερδεύει αυτός ο κύριος. Δεν θέλει να μένει και εσύ, αγάπη μου. Θέλει να αγαπιόμαστε φανερά. Πάνε να χαθεί ο βλάκας. Δεν είναι τέλειος. Είσαι σίγουρη πως αξίζει όλη την πίκρα που θα πάρει ο Φουκαράς ο Ζεφ. Σιγουρότατη. Για σκέψτε το λίγο. Αυτόν τον Αλέξανδρο δεν θα μπορέσεις εύκολα να τον απατήσεις. Άμα έχει τέτοιες αξιώσεις, φανερούς έρωτες και τα ρέστα. Το σκέφτηκα και πολύ καλά. Είναι πονηρός. Δεν θα πιστέψει τα παραμύθια που θα του λες. Δεν θα του πω ψέματα. Ναι, αλλά σαν θα πάψει να τον αγαπάς. Του Τζεφ του έλεγε ότι σου κατέβαινε, όλα τα πίστευε. Σου είχε τόση εμπιστοσύνη. Φοβάμαι πως έχει κιόλα συνηθίσει αυτή τη γαλήνη. Με τον Αλέξανδρο θα πρέπει να έχει και φίλες για να μπορεί να λες πως πηγαίνει να τη δει. Τον αγαπάω τόσο. Έλα, Μαρσελίν, μη φεύγει, σε παρακαλώ. Θα φύγω. Μα τέλος πάντων, ο Τζεφ σε παντρεύτηκε. Φαντάζεσαι πως αν δεν έχει παντρευτεί. Θέμενα κοντά του 5 χρόνια. Και τον αγάπησες, μη λες όχι, το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι, στην αρχή ναι, όταν παντρευτήκαμε. Τώρα, τι τα θέλει, όλα τέλει συμπτεύουν. Έτσι μου έρχεται να σου αστράψω ένα γαστούκι. Για κόψεσαι, τι κάθεσαι. Αν ο Τζεφ σε είχε γαστούκισει μια φορά μονάχα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ναι. Αλλά δεν με χαστούκησε. Μαρσελίνα, αδερφούλα μου, εγώ θα τα κανονίζω. Θα βλέπει τον Αλέξανδρο σου κάθε μέρα, αλλά μη φεύγει. Θα φύγω. Πολύ καλά. Τότε σε ειδοποιώ ότι με τον Αλέξανδρο μη με λογαριάζεις. Δεν θα σε χρειάζομαι. Μιλάω για αργότερα, μετά το μεγάλο έρωτα. Έτσι, Και ακόμα πρέπει να σου πω και τούτο. Ότι αν τα χαλάσεις με τον Τζεφ, κόβεις και μαζί μου. Όχι, δεν αυτό που έλειπε. Με εκβιάζεις. Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι πως θέλω να σε κάνω να δεις πού βρίσκεται το συμφέρον σου. Α, με σκότησες. Ώστε πάλι θα ξαναρθήσεις τα ίδια. Βαρέθηκες να ζεις μια τίμια ζωή, να έχεις οικογένεια, σπίτι. Άντε πάλι ξανά από την αρχή τα επιπλωμένα διαμερίσματα, τα πώς τρεστάν, τα τέλη του μηνός που τέλος δεν έχουν. Αυτό πάλι θέλεις. Καθόλου. Ο Αλέξανδρος είναι πολύ πιο πλούσιος από τον Τζεφ. Α. Και κουπαρντά, σε σκέφτηκε κιόλας. Α. Μάλιστα, με παρακάλεσε να σου δώσω αυτό το μικρό εμφύλιο. Κορδοφόλι. Δερμάτινο. Μα αυτό δεν είναι ενθύμιο. Τα ενθύμια τα δίνουν όταν χωρίζουν οι άνθρωποι. Πάρτα λοιπόν, τι το κοιτάς. Όλα τα σκέφτηκε ο τύπος. Λοιπόν, θα του πεις του λεγάμενου πως με κάτι τέτοια δεν θα με τουμπάρει. Δεν το παίρνεις. Όχι. Απίστευτο. Μα γιατί. Γιατί ο Τζεφ είναι φίλος μου. Μπορεί να είναι βλάκας, αλλά είναι καθώς πρέπει άνθρωπος. Τι τα θέλεις, εσύ βέβαια δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι καλός είναι. Όχι, είναι μεγάλη προστιχιά να τον παρατήσουμε. Εγώ δεν θα το κάνω. Θα ζω τα χειρότερα. Τι τα θέλεις, δεν έπρεπε να μ' αφήσεις 5 χρόνια μαζί του. Και τι θα κάνεις, πού θα πας.
Έχω. Είναι γεμάτα χιλιάρικα. Θα το χρειαστεί. Και τον παγάσα. Όχι, Μαρσελίν, δεν μου χρειάζεται. Όμως έχεις δίκιο. Μα δεν θα είσαι ευτυχισμένη με τον άνθρωπο που ξέρει μόνο να πληρώνει. Όλα δεν αγοράζονται, πες του. Καλά. Τώρα θα με βοηθήσεις με τον Τζεφ. Με τον Τζεφ, όχι. Εγώ μάλιστα φεύγω. Δεν θέλω να είμαι εδώ σε μια τέτοια περίσταση. Καθόλου δεν θα φύγει. Εσύ θα του φύγει. Θα του πω τι. Πώς φεύγω, πώς τον αφήνω. Κοροϊδεύει. Καθόλου. Φαντάστηκες βάλα λόγια πως θα πάω εγώ να του το πω αυτό. Κάτι τέτοια θελήματα να τα κάνεις μόνη σου, Μαρσελίνη. Αφού λες πως είσαι φίλος του. Να του μιλήσεις εσύ, να του εξηγήσεις. Θα ξέρεις να του τα πεις πιο μαλακά. Νομίζεις. Ναι, θα με κατηγορήσεις, θα του πεις την αλήθεια. Θα του τα πεις όλα. Α, όχι, όλα. Όλα. Για να μην λυπηθεί που με χάνει. Όλα. Όλα, όχι, αδύνατο. Όλα, πες τα όλα. Τότε άφησε να το σκεφτώ, να προετοιμαστώ, να το φέρω σιγά-σιγά με τρόπο. Φεύγω απόψε. Απόψε, όχι, σου λέω, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Εγώ φεύγω απόψε, βγάζω τα πέρα μόνος. Μα δεν μου λες, δεν έχεις καρδιά. Γιατί? Εδώ δεν πρόκειται να βγάλω πέρα τίποτα. Εδώ δεν πρόκειται να ξεμπαρδέψουμε τίποτα. Εδώ θα τσακίσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν τσακίζω τη ζωή του, θα από μένα άλλη. Προτιμάς να του αφήσω γράμμα. Όχι. Το δύστυχο τον Τζεφ. Τότε λοιπόν. Πήγε να το βρεις. Καλά. Θα πάω και θα του πω ότι θέλεις να του μιλήσεις. Ύστερα θα περιμένω εκεί μέσα στο άλλο δωμάτιο. Αν με χρειαστείς, θα ανοίξεις την πόρτα. Πηγαίνω. Μπράβο, ψυχραιμία που την έχεις. Σε συγχαίρομαι. Με γύρεσες στο απλό. Ναι, Τζεφ. Α, τόσο το καλύτερο γιατί βαριόμουν. Ξέρεις, όταν η αδερφή σου με φώναξε, σκέφτηκα πάλι καλά. Θα διασκεδάσω μαζί του. Α, έτσι. Ναι. Κλοκλό, είδες την τελευταία φωτογραφία της Μαρσελίν, ναι. Ναι. Δεν είναι. Κοίτα εδώ, κοίτα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα τη βάλω εδώ. Να, άφησε. Γεμίζει το σπίτι, ε. Άφησε την και έχω να σου μιλήσω σοβαρά. Εντάξει, τα ακούω. Λοιπόν, αγαπητέ μου Τζεφ. Α, καλά, κατάλαβα. Πόσα, Κλοκλό. Αυτό δεν είναι. Χρειάζεται χρήματα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αγαπητέ μου Τζεφ. Άκου εδώ. Σήμερα το πρωί έκανα μια πολύ ωραία δουλειά. Μπορώ να σου δανείσω 1000 φράγκα. Με στενοχωρείς, Τζεφ. Στα αλήθεια με στενοχωρείς. Α, συμμάρχη. Ναι, τώρα έλα τώρα. Μαζί μου δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέσαι. Κλοκλό. Αφού σου λέω, θα πει ότι μπορώ να το κάνω. Σταμάτα πια. Δεν είναι ανάγκη να μην μιλάς όλο για χρήματα. Δεν πάμε διόλου καλά. Α, τώρα τελευταία σε βρίσκω κάπως. Πώς να το πω, κάπως επιφυλακτικό. Τι είναι η φυσική σου αυτή. Μα τι είναι αυτά που λες. Είναι πολύ φυσικό να έχω επιφυλάξεις όταν έχω γυρέψει τόσα δανεικά. Καμιά φορά δεν ξέρεις πόσο μου κοστίζει. Έλα τώρα, μην μου πεις. Λένε πως είμαι ακαμάτης. Να ξέραν όμως πως την πληρούν αυτή μου την τεμπελιά. Τα βράδια μάλιστα του χωρισμού ούτε μπορείς να φανταστείς. Μα τι λες. Άφησέ με να μιλήσω. Όταν αυτός τα χαλάει, πάει καλά. Κλαίει λίγο, εγώ κρεμιέμαι στο τηλέφωνο, τρέχω όλη νύχτα, ξυλιγόρουμε στα πηγενέλα και ξέρω πως σε 15 μέρες ούτε που θα τον συλλογίζεται. Κλοκλό, δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι λες. Όταν όμως τα χαλάει αυτή και φεύγει, να βλέπεις τον έρημο αυτό να πάρει ευχή. Να, σε βλέπω. Κλοκλό, σε παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω, μίλα πιο καθαρά. Σε είχα συνηθίσει 5 χρονάκια και ήσουν πολύ όπως πρέπει τύπος. Δεν μιλάω για τα 1000 φράγκα σου, δεν πρόκειται να τα πάρω, δυστυχώς. Γιατί? Οικογενειακή λόγη. Όμως να, όταν μου έλεγες να χαζούλη, και ήσουν ίσως ο μόνος που με έβρισκες έξυπνο. Τώρα πια δεν θα μου πεις να χαζούλη. Μα γιατί? Φεύγεις. Δεν φεύγω εγώ. Τότε δεν έχω άλλο παρά να σου πω να χαζούλη. Βλέπω πως αν συνεχίσω να μιλάω για τον εαυτό μου δεν θα καταλάβεις. Καλύτερα να μιλήσω καθαρά. Είναι άσχημο το νέο που θα ακούσεις, Τζεφ. Πολύ άσχημο. Εντάξει, τότε πες το γρήγορα. Δεν είναι εύκολο. Μίλα λοιπόν, Κλοκλό, μίλα. Θέλω να σε κάνω να καταλάβεις. Μίλα λοιπόν. Το βρήκες στο άνθρωπο σου. Όχι. Τότε μην το γυρεύεις, δεν χρειάζεται. Τι είπες? Η Μαρσελίν. Ναι, φίλε μου. Η Μαρσελίν φεύγει. Μα τι λες τώρα. Η Μαρσελίν φεύγει, η Μαρσελίν σε παρατάει, η Μαρσελίν φεύγει με άλλον. Είναι πάλι αυτό το παραμύθι. Τώρα τη συνάντησα. Γελούσε και μου είπε, πήγαινε, ο Κλοτέρ έχει κάτι να σου πει. Αυτό ήταν. Σαχλό αστείο. Όσο χαζός και να είμαι, τέτοιο αστείο ποτέ μου δεν θα το έκανα. Μπορεί να μην το έκανες εσύ, αλλά εκείνη έκανα τα δυνατά για να την καταφέρω να μείνει.
και δεν μου λες εσύ τι ανακατεύεσαι. Αν είναι αλήθεια, φαντάζεσαι πως θα μ' άρεσε να χρωστά τη Μαρσελίνη σε σένα. Αν στα αλήθεια θέλει να φύγει, ας φύγει. Δεν πρόκειται να κάνω το παραμικρό για να την κρατήσω. Μπράβο. Τι είπες? Δηλαδή, θέλω να πω ότι χαίρομαι που σε βλέπω να το παίρνεις έτσι το πράγμα. Δίκιο είχε η Μαρσελίνη. Μετά από αυτήν θα βρεθεί κάποια άλλη. Α, έτσι, Όμως έχεις δίκιο, δεν αξίζει να στενοχωριέται κανείς για τις γυναίκες. Μια χάνεις, δεν καβρίσκεις όπως λένε. Μετά από αυτήν. Ξέρεις την αραβική παροιμία που λέει: αν χάσεις τα λογό σου, κλάψε και τράβα με τα πόδια. Αν χάσεις το γαϊδαρό σου, αγόρασε άλλο. Να χάσεις τη γυναίκα σου, αγόρασε ένα άλογο και ένα γαϊδαρό. Κοκλό, δες αλήθεια. Θα φύγει. Θα φύγει. Αλλά μοναχό σου δεν είπες τώρα, ας φύγει. Δεν πρόκειται να κάνω το παραμικρό για να την κρατήσω. Ωστε. Ωστε γι' αυτό δεν πήρες τα 1000 φράγκα. Φεύγει. Όχι. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται! Μην εκνευρίζεσαι, Τζεφ. Μα φεύγει! Φεύγει, εσύ όμως δεν πρέπει να λυπάσαι. Γιατί είναι πρόστιχη. Θυμάσαι τι έλεγε ο Ρισάρ. Οι ψευτιές της θα παρεδώσει με τις υπηρέτριες. Το πώς τρέσταν. Όχι, είσαι ψεύτης. Δεν ήμουν ψεύτης γιατί έλεγα ψέματα για αυτήν. Ναι, φίλε μου, μου μοιάζει. Όχι. Λοιπόν, Κλοκλό, λες πως λέει ψέματα? Όπως ανασένει με τέτοια ευκολία. Και αυτά που λες πως μ' απατά, αν είναι αλήθεια, σε ρωτώ, Κλοκλό, πες μου, με απάτησε άλλοτε? Θέλεις να το μάθεις? Ναι. Επιμένεις? Ναι. Ναι, σου απάτησε. Δηλαδή, ποτέ δεν μ' αγάπησε? Κάποτε σ' αγάπησε, και πολύ μάλιστα. Καλοσύνη σου που το διαπίστωσες. Σε βρίσκεται συμπαθητικό, σπουδαίο. Θα ρω πως θα μπορούσε να την κρατήσεις, αλλά την αγαπούσες πολύ. Ναι, φίλε μου, κι αν σου λέγα τι έπρεπε να κάνεις για να την κρατήσεις, δεν θα με πίστευες. Μη μου το λες. Δεν θα μπορούσα. Γιατί εγώ ξέρω τι περίμενα από σένα. Βλέπεις, μου μοιάζει. Και έρχεσαι εσύ να μου τα πεις αυτά? Εσύ που τους χρωστάς τα πάντα? Εσύ που τόσο σ' αγαπάει? Δηλαδή. Α, πάψε, Κλοκλό. Ήθελα κάποτε να δω ως πού θα έφτανες. Ξεπέρασες όλες μου τις προβλέψεις. Ήξερα πως δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Αλλά τόσο πολύ πια δεν το φανταζόμουν. Α, για να σου πω. Χωρίς αυτήν τι θα ήσουν, Κλοκλό, ε? Τι θα γινόσουν αν δεν σε επέβαλε παντού με τα χαμογελά της? Αυτό το σκέφτηκες ποτέ, ε? Το σκέφτηκες? Άφησέ με να μιλήσω. Αυτή μου είπε να σου πω την αλήθεια. Έλεγε πως με μένα δεν θα λυπώσουν τόσο. Και αυτή μου είπε να σου πω για όλα τα ψέματα και τις απάτες. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι. Μα! Όχι, δεν μπορεί. Λοιπόν, είναι πίσω από την πόρτα. Περιμένει να δει τις απογίνημα αυτή τη συζήτηση. Ό,τι σου είπα θα σου το ξαναπεί αυτή. Αν ανοίξω την πόρτα και βρίσκεται εκεί, σημαίνει πως θέλει. Πως απάτησε, πως έχω δίκιο. Ορίστε, άνοιξε μόνος την πόρτα. Έλα, κόπια σε πέφτουν αυτή. Δεν μου πιστεύει εμένα. Δεν θέλει να με πιστέψει. Και θέλει να παρατήσει τέτοιον άνθρωπο. Αλήθεια. Είμαι Τζεφ. Φεύγω. Φεύγεις για πάντα? Ναι, Τζεφ. Για πάντα. Γιατί? Σκέψου πως... Εσύ πάψε. Γιατί μας έλεγε? Μην με αναγκάζει να το πω. Δεν είναι δυνατόν. Κάποια παρεξήγηση θα έγινε. Τι παρεξήγηση? Σου λέω, φεύγω. Φεύγω. Φεύγεις. Και πού είναι το μπαούλο σου, οι βαλίτσες σου, τα πράγματά σου? Έτσι φεύγεις, χωρίς τίποτα? Ναι, δε. Χωρίς τίποτα. Πίστεψέ με. Θα φύγω, Τζεφ. Δεν στέκει το παραμύθι σου, Μαρσελίν. Τότε γιατί στεκόσουν πίσω από την πόρτα την ώρα που μιλούσε ο Κλοτέρ? Τότε έπρεπε να φύγεις. Σκέφτηκα πως έπρεπε να σε δω για την τελευταία φορά. Α, και δεν φοβάσαι μη σε συγκινήσω? Όχι. Αν σε πίστευα θα έκλαιγα. Θα σερνόμουν στα πόδια σου. Θα ήταν τρομερό. Ε? Τι λες, Κλοκλό? Ναι, βέβαια. Τρομερό. Είσαι σπουδαίος. Καημένη μου, Τζεφ.
Σελήνη, το ξαναλέω. Αν έχει όρεξη για καινούριο αμάξι ή θέλει άλλο δαχτυλίδι, δεν είναι ανάγκη να καταφέρει σε τέτοια τριτύπια. Λοιπόν, λέγε τι θέλει και α τελειώνουμε με αυτό το μακάβριο αστείο. Δηλαδή δεν με πιστεύει. Όχι βέβαια, Μαρσελίν. Και αν δεν έρθω απόψε σπίτι, τότε θα με πιστέψεις? Όχι. Και ούτε αύριο. Ως αύριο. Γιατί δεν προσπαθείς να συνηθίσεις την ιδέα? Εσύ πάσε. Μαρσελίν, έχεις κανένα παράπονο από μένα? Δεν πρόκειται γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό πρόκειται, λέγε. Με σπρώχνεις. Να σου πω πράγματα που θα σε πονέσουν. Λέγε, Μαρσελίν, περιμένω. Λοιπόν, σ' αφήνω. Γιατί αγαπάω άλλον. Γιατί τον αγαπάω εδώ και 6 μήνες και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Δεν καταλαβαίνω πώς θα τον αγαπούσες εδώ και 6 μήνες αφού ποτέ δεν χωρίσαμε. Τον έβλεπα. Τον έβλεπα, σου λέω. Τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. 2 ώρες. 2 ώρες την ημέρα, πολύ αστείο, Μαρσελίν. Αυτό μου φτούσε. Εγώ... Σιωπήεση. Μια ερώτηση, Μαρσελίν. Πότε λες πήρες την απόφαση να φύγεις? Την Πέμπτη. Λάθος. Λάθος, Μαρσελίν. Την Πέμπτη έμεινες όλη μέρα μαζί μου. Πήγα στο κομματήριο. Για θυμίσου. Μια ώρα. Τα αποφασίσατε αυτό μέσα σε 1 ώρα. Ναι, ναι. Έλα τώρα, παιδιά, κύφια καμώματα. Τι τρέλα. Κι όμως θα την κάνει. Α, όχι, όχι, όχι. Δεν το πιστεύω πως θέλεις να φύγεις, Μαρσελίν. Ούτε το κομμωτήριο πιστεύω, ούτε και αυτό το νεαρό. Πώς το ξέρεις πως είναι νεαρός? Μα δεν θα γύρευες παρά αυτό που δεν είχα. Κι αν σου έδειχνα γράμματα. Α, τώρα γράμματα. Φωτογραφίες. Άμα σου το έλεγα, δεν γίνεται τίποτα. Τιμώνεις, Μαρσελίν, γιατί σου έχω εμπιστοσύνη. Σου λέω φεύγω. Αυτό που κάνεις είναι εξωφρενικό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Είναι ένας τρόπος κι αυτός για να εκτιμήσει κανείς σωστά την αξία. Καημένε μου, βλάκα. Βλέπεις, μια γυναίκα που πραγματικά θα παρατούσε τον άντρα της, ποτέ δεν θα του έλεγε κάτι τέτοιο. Με συγχωρείς, αλλά με κάνεις να μην ξέρω τι λέω. Δεν θέλω να πιστέψω στη δυστυχία μου. Είναι φυσικό. Εκλοκλό. Ναι, Τζεφ. Με φέρνει σε τόσο δύσκολη θέση, καημένα μου, Τζεφ. Δεν είναι εύκολο να πεις έναν άντρα που πάντα ήταν τόσο καλός πως αγαπάς άλλον. Σου το είπα. Δεν με πίστεψες. Λες πως αφού είναι κοντά μου, αλλά μ' αγαπάει. Και βέβαια. Δεν είναι εύκολο να αγαπιέσαι, καημένα μου, Τζεφ. Βλέπεις. Η αγάπη. Τότε, άντε πήγαινε. Η αδελφή σου συγκινείται. Και αυτό που σου είπα εσένα, αφού αφήνεις τον Τζεφ, όλα μεταξύ μας τελείωσαν. Εγώ θα δουλέψω. Καλή δύναμη. Και εσύ, Τζεφ, μη μου κρατάς κάτι, σ' αγαπώ. Αφήσέ μας, Κλοκλό. Θέλω να μείνω μόνος μαζί της. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε παρακαλώ, Κλοκλό, πήγαινε τώρα. Καλά. Αντίο λοιπόν, αντίο χαζούλη. Λοιπόν, τι έλεγες? Εγώ? Ναι, κάτι έλεγε για αγάπη. Συγχώρεσέ με, Τζερ. Φέρθηκα τόσο άσχημα. Είναι πράγματα που κανείς δεν τα λέει. Δεν αξίζεις το κακό που σου κάνει. Καλά αυτά, αλλά για την αγάπη, τι ακριβώς είπες? Δεν βαριέσαι. Δεν θα το καταλάβαινε. Για να σου πω. Θα ρω πως ξέρω κι εγώ να αγαπώ. Ώστε φαντάζεσαι πως η αγάπη είναι αυτό το λιγουλάκι, το ήσυχο πράγμα. Ποιο ήσυχο πράγμα? Νομίζεις πως είμαστε ευτυχισμένοι έτσι τα καλά καθούμενα? Αν αυτό είναι αγάπη, σορκίζομαι πως θα σε είχα αγαπήσει. Η αγάπη δε. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα, είναι ακόμη... Μάθηματα μου κάνεις τώρα. Λες πως με αγαπάς και δεν σου είπε ποτέ η όρεξη να μου κάνεις κακό. Αυτό με συμπαθάς. Είμαι σίγουρη πως συλλογέσαι ότι αν αρρωστήσω θεραπεία δεν θα έχω κανένα να με περιποιήσει. Αλήθεια, κανένα δεν θα έχει να σε περιποιήσει. Λοιπόν, γι' αυτό με κάνεις έξω φερνών.
Ποτέ δεν θα σε το συγχωρήσω ότι δεν πίστευες αμέσως πως θα φύγω. Δεν μπορώ να σε υποφέρω γιατί δεν με μισεί. Θεολότελα τρελή. Είσαι ακόμα εδώ και λες και άδικα νευριάζεις. Θέλω να μάθεις ποια ήμουν στα αλήθεια. Σαν πως το ξέρεις εσύ ποια είσαι. Εξάλλου, τις γυναίκες δεν πρέπει να γυρεύουμε να τις μάθουμε. Εδώ. Τι κάνεις εκεί. Κρεμώ τις φωτογραφίες. Να, εδώ θα γεμίζει όλη το σπίτι. Λοιπόν, Λίλη. Θα σου πω την ιστορία του παπά. Την ξέρω. Δεν την ξέρεις. Όλο έτσι λες όταν θέλω να σου πω μια ιστορία. Πάει καλά. Λέγε. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας παπάς. Πολύ καλός, πολύ απλός, πολύ ευτυχισμένος, γιατί πίστευε. Κάποια μέρα έχασε την πίστη του. Και από τότε δεν μπορούσε να πει ψέματα στους πιστούς του. Προσπάθησε λοιπόν να την ξαναβρει. Δίχως να πολυσκέφτεται, άρχισε μονάχα να λέει: «Πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω». Και ένα πρωί ξύπνησε και πίστευε. Τι σημαίνει αυτό, Τζεφ? Δεν ξέρω. Εσύ είσαι ο παπάς. Δεν ξέρω. Και τώρα που σου είπα ό,τι είχα να σου πω, αντίο, Μαρσελίν. Ναι, βέβαια. Και να είσαι ευτυχισμένη με τον νεαρό σου. Γρήγορα ωστόσο θα μετανιώσεις. Άκουσε που το λέω. Θα με αφήσεις να φύγω με αυτή τη γουτή ιστορία σου? Μα ναι. Δεν θα με φιλήσεις? Όχι. Τέλος, δε. Φίλησε. Έλα να φιληθούμε. Να νιώσω πως με συγχωρεί. Μα βρε κουτί, βρε κουτί. Δεν βλέπεις πως τα ξέρω όλα? Πως δεν πιστεύω τίποτα από ό,τι μου λες? Ούτε για τον νεαρό σου, ούτε... Και να θέλεις να φύγεις. Το ξέρω καλά πως δεν θα φεύγες. Μπα. Έχει γούστο να με εμπόδιζες εσύ. Όχι. Εγώ δεν θα έκανα το παραμικρό να σε κρατήσω. Το είπα κιόλας στον αδερφό σου. Τότε ποιος? Μα εσύ, καλή μου, εσύ. Έχεις καθήκοντα τώρα πια απέναντι στον εαυτό σου, Μασελίνα. Αλλά να, το κακό είναι πως δεν το ξέρεις τον εαυτό σου, κατάλαβες? Έτσι λέει. Παράξενο με την αλήθεια. Εσύ, καλή μου, έχεις μείνει στη γυναίκα που απατούσε το Ρισάλ. Κι όμως δεν είσαι πια αυτή. Ίσως. Τότε πες μου, τι γυναίκα είμαι? Είσαι αληθινή. Δεν είσαι διόλου ύπουλη τώρα πια. Εγώ παρακολούθησα 5 ολόκληρα χρόνια τώρα την αλλαγή σου. Πάει καιρός που έπαψα να σ' αρέσουν τα χοντρόλογα, τα πρόστιχα αστεία. Αφού και ο Κλωτέρ το παρατήρησε. Ναι, βέβαια. Καλά λέει. Μασελίν, κράτησες την ανεξαρτησία σου και την κακία σου τη λίγο αθώα. Μασελίν, αγαπάς τα παιδιά τώρα πια. Μίλα μου ακόμα. Ξέρω πως χαίνεσαι τη γυναίκα που ήσουν πριν από το γάμο μας. Δεν βλέπεις πώς μιλάς για τις παλιές σου φιλανάδες? Ναι. Ξέρω, Μασελίν, ξέρω τι αξιαγάπητο πλάσμα είσαι. Ίσως, περίεργο, ίσως χωρίς να το θέλεις. Και αυτό το πλάσμα δεν θα με εγκαταλείψει. Και γέρος να γίνει. Ακούς, και γέρος, και άρρωστος, και σακάτης. Εσύ, Μασελίν, δεν θα με εγκαταλείψεις ποτέ. Και αυτό... ίσως χωρίς να αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο της θυσίας σου. Πρέπει να το πάρεις απόφαση, αγάπη μου. Είσαι άγγελος. Όχι. Ή τουλάχιστον μια χρυσή γυναίκα. Εσύ να μ' αφήσεις. Εσύ, Μαρσελίνα. Μαρσελίνα, γελάσω. Δεν θα σ' αφήσω. Μα γιατί να με αφήσεις? Έννοια σου, είμαι ψυχολόγος εγώ. Μάντεψα το μυστικό σου. Όμως μη φοβάσαι, δεν θα το μάθει κανένας. Βλέπεις, σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα γιατί ξέρω τα λουλούδια
Το μυστικό μου. Το μυστικό σου. Να σου το πω. Το μυστικό των λουλουδιών είναι η υπερηφάνεια. Και το δικό σου το ίδιο. Τα λουλούδια είναι ερωτευμένα με τον εαυτό του. Να είμαστε εδώ. Πώς θα παρατούσες εμένα, αφού αγαπάς τόσο πολύ τον εαυτό σου? Πώς με αγαπάς, Τζεφ? Νομίζω σ' αγαπώ πάρα πολύ. Τρέπομαι που ήθελα να σου μιλήσω εγώ για αγάπη. Όχι, μα θέλει, μην τρέπεσαι. Πάντα νομίζουμε πως μονάχα εμείς τα ξέρουμε όλα. Έλα κοντά μου. Πιο κοντά. Να σου πω κάτι. Ορίστε. Νομίζω. Δεν είμαι ακόμα πολύ σίγουρη. Δεν πάτε να σε κάνω να χαρεί. Άδικο. Ρο και. Πώς αγαπάω. Και βέβαια μ' αγαπάς, Λίλη. Σ' αγαπώ. Λοιπόν. Σ' αγαπώ και ξέρω γιατί σ' αγαπώ. Θα είσαι ο άντρας μου, ο αδελφός μου, ο φίλος μου, ο σύντροφός μου, ο συνένοχός μου. Σε λίγο. Θα μπορώ να είμαι όλα αυτά. Θέλω μάλιστα πως θα μπορείς να είσαι κερασίς μου. Έλα, με κάνεις να ντρέπομαι. Ξέρω πως με αγαπάς όπως θέλω να με αγαπούν. Όταν πρώτο παντρευτήκαμε, ήξερες να είσαι ερωτής μου. Δεν έχεις ξεχάσει τις παλιές σου αγάπες. Ύστερα, μ' αγάπησες πολύ. Μ' αγάπησες άσχημα, με λάτρες. Σε βαριόμουν. Ναι, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Παρά ήσουν ντροπαλός, Τζεφ, με σεβόσουν. Καταξένες, δεν είμαι ούτε κοριτσάκι, ούτε γριά. Α, αυτό το ξέρω. Έχω λιώρες που... Αναρωτιέμαι, αν σου αρέσει. Σε λέω, είσαι φυτή. Τόσο το καλύτερο. Και τώρα, Μαρσελίν. Μαρσελίν με λες. Θύμωσες. Ω, Λίλη. Τώρα που όλα τέλειωσαν, πες μου την αλήθεια. Όλο τούτο δεν ήτανε μια φάρσα? Καθόλου. Ήθελα να σου δώσω ένα καλό μάθημα. Παρά ήσουν σίγουρος για μένα. Ήσουν πολύ σύζυγος. Καλά το κατάλαβα. Και ήταν τόσο πολύ φάρσα, ώστε ο νεαρός όπου να είναι θα τηλεφωνήσει για να δει πώς τον πήγα στο ραντεβού. Καταλαβαίνω. Ξέρω τι είσαι άξια να κάνεις όταν αγαπάς. Αυτό το πεδαρέλι σου έκανε κόρτη από καιρό και εσύ είπες. Θα το μεταχειριστώ για να εκδικηθώ τον Τζεφ. Το φουκαρά. Δεν είναι ανάγκη να τον λυπάσαι. Ποιος είναι? Ο Αλέξανδρος Ρενό. Τι πράγμα είναι αυτός ο Ρενό? Ένας νερούλης ξανθός που χορεύει ωραία. Α, σε παρακαλώ πολύ, θα μου κάνεις τη χάρη να τον παρακαλέσεις να χορεύει με άλλες πια, ε? Έχει γούστο να ζηλεύεις τώρα. Εσύ που δεν ζήλευες πριν. Πριν από τι? Πριν σ' αγαπήσω. Δεν ζηλεύω, αλλά... Καλά. Θα το πω. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Μουσική. Άντε, πάμε να βρούμε τον Κλοκλό. Όχι. Ας μείνουμε μόνοι απόψε. Οι δυο μας. Άμα θέλεις. Και ήθελα κάτι ακόμα να σου γυρέψω. Λέγε τον τώρα πια. Κλοτέρ. Κλοτέρ. Αστείο που είναι. Παρακαλώ. Τότε Μαρσελίν, προτιμώ να τον λέω χαζό. Μαρσελίν, είναι αυτός ο Ρενό. Οπωσδήποτε. Δεν με λατρεύεις πια? Στορκίζομαι. Δεν με θέλεσαι πια? Στορκίζομαι. Τότε έλα.
Έλα να αγαπηθούμε. Φεγγαροπαρμένε μου. Ακούσατε το έργο «Ο Φεγγαροπαρμένος» του Μαρσέλα Σαρ σε μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή Ιουλία Ιατρίδη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Χρήστος Δοξαράς, Τζεφ, Ματίνα Καρά, Λουίζα, Κώστας Διβιεράκης, Κλωτέρ, Ελένη Ανουσάκη, Μαρσελίν, Γιώργος Γιογλερής, Ρισάρ. Μουσική επιμέλεια Αρίστης Γεωργοπούλου. Επιμέλεια ήχων